Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωτοσκόπιο υπέροχο πίπινο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, νταμπλούχοι και νταμπλούχες, διπλούχοι και διπλούχες, καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Πάμε να κάνουμε και σήμερα ραδιοψυχοθεραπεία! Πάμε να κάνουμε και σήμερα κλειστή τύπρα στενοχώρια! Θέλω να στείλω ιδιαίτερα χαιρετίσματα σε μπαμπαδομαμάδες και μπαμπογδογιαγιάδες που περιμένουν μέσα στο αυτοκίνητο γιατί μου στέλνανε μηνύματα χθες. Πρώτα λέει με τα παιδιά, ακούμε την εισαγωγή. Ακούμε λέει το μπλαλαλαλαλαλα που λες και μετά μπαίνουμε μέσα στο σχολείο. Καλό ξεκίνημα, οι πρώτες μέρες είναι λίγο δύσκολες, αλλά μη μασάτε όλα σούπα. Τη σούπα τη μασάτε, όχι, όλα σούπα. Χοπ, αμάσι ήδη θα την πηγαίνετε. Κοπιάστε και σήμερα, έχω κολόνα, έχω στήριγμα, έχω τον αδερφό μου πίσω από την κονσόλα, κείνο Σωτήρης Δασκαλάκης και όλα τα γράμματα τα γράφω κεφαλαία. Βέβαια έτσι λέγαμε και για άλλους στο παρελθόν. Και φάγαμε κάτι μαχαιρούκλες στην πλάτη, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Εμείς θα αλλάξουμε, ας αλλάξουν αυτοί. Λέω εγώ τώρα. Έλα, αδερφέ μου, πάμε και σήμερα να κάνουμε το καθήκον μας. Αν καταφέρουμε, λίγο να σας πάρουμε το μυαλό από τις έγνοιες, από την όποια στενοχώρια, από την όποια πίεση. Να ακούσουμε τα ποταπά μας, να κάνουμε την κουβεντούλα μας για τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών και όχι μόνο. Να συζητήσουμε για το τι υπόθηκε χθες στην έκθεση. Και επειδή θέλουμε να είμαστε απόλυτα έντιμοι και σωστοί, όπως έχουμε υποσχεθεί εδώ και χρόνια στους ακροατές στο περίπτερο του Μετρόπολης, εκεί έγιναν αυτές οι δηλώσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε. Ακριβώς όπως και εμείς, όταν λέμε κάτι, λένε την πηγή τους οι άλλοι ή θέλουμε να τη λένε την πηγή τους οι άλλοι, έτσι λέμε και εμείς την πηγή στην οποία αναφερόμαστε. Σωστός! Σωστός! Έτσι πρέπει τουλάχιστον. Εγώ! Τώρα ο καθένας κάνει, φίλε, ό,τι του καπνίσει. Η έκφραση καταργείται με τον αντικαπνιστικό νόμο. Δηλαδή, εγώ θέλω, είμαι σε κλειστό χώρο και βγάζω, φτιάχνω μια σεντουιτσάρα και φτιάχνω, φίλε, καπνιστή μπριζόλα βάζω μέσα. Επ! Έρχεται και μου ζουριάζει. Εκτός κι αν είμαι χοντρός, με μουσι, υπόδικος, ιδιοκτήτης ομάδας και έχω πουρο. Αν είναι έτσι, φίλε, είμαι βασιλιάς. Και αν. Και τάλκ. Βέβαια, τάλκ, φίλε, για τα πόδια πάρα πολύ σημαντικό. Για να μην υπάρχει αυτή η δυσοσμία. Θέλω να ξέρω ποιο είχε βγάλει το ωραία η παρέα σας, αλλά βρωμάνε τα πόδια σας. Αυτός δηλαδή που το είχε πρωτοπεί. Δεν είναι κόλαφος, φίλε, δεν είναι σφαλιάρα στο πρόσωπο. Ωραία η παρέα σας, λέει, και τι βρίσκει κάτι τελείως υποτιμητικό. Πρέπει αυτό να ανακαλύφθηκε καλοκαίρι με σταράκια. Χωρίς κάλτσα. Σε κατασκήνωση, πιστεύω. Ε? Μπορεί και Stan Smith, ναι, ναι. Χειρότερο το Stan Smith. Ναι, είναι δέρμα γι' αυτό, πω. Χωρίς καλτσούλα. Ούτε σωσόνι, τενίστα, ούτε κοφτή. Να το φοράς πιουρ. Δηλαδή να είναι μέσα και να έχει κάνει καμιά πορεία αυτά 6-7 ώρες. Και μετά μέσα σε σκηνή στο κάμπινγκ να βγαίνει το παπούτσι. Μαραίνονται όλα τα λουλούδια σε μια απόσταση πόσων. Επίσης και αρβίλα στρατού, έτσι. Όλη μέρα, καλοκαίρι, άσκηση αυτά κτλ. Και το βράδυ στο θάλαμο να βγαίνει το αυτό. Όταν μπορείς να δεις αυτό που αναπνέεις, είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, πώς παρουσιάζουν την πόγα στα Mickey Mouse που δείχνει μια αυτή, ένα σύννεφο, να πούμε, μοβ, έτσι. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, κοπιάστε, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα για εσάς. Πάμε παρεούλα εδώ, να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα. Η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, παντοτινός χορηγός, με καταπληκτικά πράγματα, με TCL τηλεοράσεις και αυτή την εβδομάδα, με αφιγραντήρες. Με φοβερά κλιματιστικά, εκεί μπαίνετε στην Ανδρέα Παπαδρόου 10 στο Κορδελιό και λέτε: εγώ είμαι Ζουμουσάκη, εγώ είμαι ακροατής του Κωστή και ήρθα γιατί λέει ότι είσαι ο κορυφαίος. Και ο Μάξης Παμπουκίδης, μαζί φυσικά και με τον Αντώνη, λοιπόν, τον Νικολαίδη, κάνουν ένα φοβερό δίδυμο και θα σε εξυπηρετήσουν. 51 χρόνια προσφοράς. Δεν ξεχνάτε, Νικολαίδη Σαχαροπλαστία, καταπληκτικά γλυκά, σφολιατοειδή. Τούρτες, ψωμιά, τα πάντα και το πιο νόστιμο, το πιο υπέροχο, το πιο εύγευστο, το πιο φρέσκο παγωτό στην πόλη. Εκεί θα γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Το λέω και μου τρέχουν λίγο τα σαλάκια γιατί φαντάζομαι λίγο, ας πούμε, κάτι σοκολάτα παρφέ, κάτι αγριοκέρασο, κάτι ναναμέλια, κάτι βελβετή μπόσκο, κάτι τυραμισού, κάτι βυσσινό σοκολάτα και κάτι κούκκι τέλος πάντων και διάφορα τέτοια. Παγωτάρες. Για ψάρι! Ένα είναι ο δρόμος Αιγαίων. Πεντανόστιμα, φρεσκότατα, διαλεχτά, σε δύο καταπληκτικά ιχθυοπολία, σε δύο καταπληκτικές ψαραγορές,
τις αδικούμε όταν τις λέμε ψαραγορές, γιατί είναι δυο στολίδια μες στην πόλη, η μία στο Διοικητήριο 214.000 και η άλλη στο Ωραιόκαστρο 695666. Εκεί που έχει και χώρο εστιατορίου, υπέροχα πράγματα, έρχονται στο σπίτι σας τη Λιβεριά, χωρίς να έχετε λέπια, εντόστια, μυρωδιές, τηγανίσματα αυτά, γκρίνιες, σούξου, μουξου, τόνα, τάλο, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ. Και βέβαια, κρεατούμπα, ανατολικά, απέναντι από τον ναό, απέναντι τη θύρα 8, 9, 26, 7, 40, χειροποίητα, υπέροχα κρεατικά και μαγειρευτά και σάντουιτς και χώρο εκεί για να καθίσετε. Ο Βασίλης έκανε ένα καταπληκτικό μαγαζί. Απέναντι από την Τούμπα, κρεατούμπα, είναι η επιλογή σας για υπέροχα πεντανόστιμα κρεατικά και μαγειρευτά. Χθες λοιπόν στην έκθεση οι δύο αγαπημένοι μου, το λέω έχουμε ρε παιδί μου, και εμείς που κάνουμε εκπομπές και εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, παραγωγοί, ότι πείτε μας όπως θέλετε, τέλος πάντων, ραδιοψυχαγωγοί, infotainer, σουξουμούξου, ό,τι και να πεις. Μέσα είμαστε, οκ, okay, δεν έχουμε θέματα. Λοιπόν, κανονικά φίλε, το δημοσιογράφος είναι λάθος για αυτόν ο οποίος κάνει ραδιόφωνο. Είναι δημοσιολόγος, αν το πάρουμε αυτό λέξη. Έτσι δεν είναι? Εκτός και επειδή μας γράφει τώρα το μαραφέτη να πούμε και μετά βγαίνουμε μαγνητοσκόπα. Στο zoomusu.gr που ανεβαίνουν οι εκπομπές μας, εκτός από εκεί. Δύο άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι είναι σε μια πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά και τη δική μου, αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, δύο άνθρωποι που ξεκίνησαν από δύο διαφορετικά μέρη του πλανήτη, μέχρι ενός σημείου ξένοι προς την Ελλάδα, ξένοι προς τον ΠΑΟΚ, αλλά έγιναν ένα με τη σάρκα του ΠΑΟΚ, έγιναν ένα με την ιδιοσυγκρασία του ΠΑΟΚΣΥ, ταυτίστηκαν, έγιναν πιο Έλληνες και από εμάς. Έγιναν πιο ΠΑΟΚ από πολλούς που υποτίθεται ότι αγαπούν και είναι ένα με αυτή την ομάδα, γιατί με τις πράξεις τους, γιατί με τα λόγια πολλοί το επιχείρησαν, αλλά με τις πράξεις τους ταυτίστηκαν με αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Μιλάω φυσικά για τον Πάμπλο Γκαρσία και για τον Αντρέ Βιερίνια, ηγέτες και οι δύο. Εγώ, εντάξει, αυτό είναι δική μου και προσωπική μου τελείως άποψη, βάζω πρώτα τον Αντρέ και λίγο ένα τσικ πιο κάτω τον Πάμπλο, μόνο και μόνο γιατί ο Αντρέ ακόμα παίζει, ένα είναι αυτό, γιατί ο Αντρέ μας έφερε δύο double και είναι πολύ σημαντικό αυτό να συνοδεύεται και από τίτλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν λατρεύουμε τον Πάμπλο και αν έχω πει για τον Γκαρσία. Απλά αν έπρεπε επειδή μου να επιλέξω, είναι ένα τσικ, λίγο, ένα τσικ, λίγο. Αν έπρεπε να επιλέξω τον Αντρέ, σαν χαρακτήρα ας πούμε, που είναι διαφορετικός. Ο Ινδιάνος βέβαια, πάντοτε με τον κοφτερό του λόγο, πάντοτε με το δικό του πνεύμα, το αδούλωτο πνεύμα, πάντα με τη δική του ιδιοσυγκρασία, αδευτέρωτος, αντικομφορμιστής, κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στο καθώς πρέπει, ρωτιέται χθες, τι σημαίνει για σένα ΠΑΟΚ, και απαντάει αυτό. Καρδιά, ψυχή και αρχίδια. Δεν θα το ξαναβάλουμε γιατί πρέπει να βάλουμε μπιπ κανονικά. Καρδιά, ψυχή και μπιπ. Αυτό. Όταν μιλούν αυτοί, όταν μιλούν οι ηγέτες, όταν μιλούν οι ξεχωριστοί, καλό θα είναι όλοι οι υπόλοιποι να ακούμε τι λένε. Και εντάξει, μπορεί να μας αρέσει που λέει την κουβέντα αυτή, όμως θα πρέπει να δούμε πραγματικά το νόημα αυτών που είπε. Διότι ο Γκαρσία στην κουβέντα τι σημαίνει ΠΑΟΚ, δεν είπε ΠΑΟΚ σημαίνει 4-2-3-1, ούτε 4-4-2, ούτε ο τάδε προπονητής ή εκείνος προπονητής, ούτε παίζουμε με κάθετες ή με γιώμες, ούτε το ένα ούτε το άλλο, δεν στάθηκε καθόλου. Είπε τρία πράγματα. Αυτό που λέμε κάθε μέρα, το μαχαίρι στο στόμα, το είπε με άλλο τρόπο, με άλλες λέξεις. Καρδιά, ψυχή και καμπανέλια. Καρδιά, ψυχή και κάκαλα. Αν αφαιρέσεις από τον ΠΑΟΚ, αν αφαιρέσεις από την ομάδα,
αυτά τα τρία στοιχεία, καρδιά, ψυχή και το άλλο, τότε δεν είναι ΠΑΟΚ. Είναι κάτι άλλο. Είναι σαν να βγάζουμε από ένα πολύ δυνατό αυτοκίνητο, σαν να βγάζουμε τη μηχανή του από μέσα. Και να είναι μόνο το κουφάρι απ' έξω. Και να είναι καταπληκτικό αυτό το αυτοκίνητο. Δες τι ωραίο spoiler που έχει, δες τι ωραίες πόρτες, τι ωραία φώτα, φοβερά λάστιγα, τιμόνι μέσα, αυτά καθίσματα. Δεν είναι πολύ ωραίο, ρε Σωτήρη? Καταπληκτικό το αυτοκίνητο. Ανοίγεις το καπό και βλέπεις την άσφαλτο. Παιδιά, τι έγινε? Α, φίλε, δεν γίνεται. Εντάξει, όλα εδώ βλέπεις τώρα. Κοίταξε εδώ το σκάφος, να πούμε καταπληκτικό, να πούμε φανταστικό, τρελαίνει το καθένας. Ναι, αλλά αυτό πώς θα κινηθεί? Θα βάλουμε μια μηχανούλα να κινηθεί. Θα βάλουμε από ένα ζεσταβάκι. Όχι, φίλε, συγγνώμη. Προτιμώ να μην έχει spoiler, να μην είναι τόσο γυαλιστερό, να μην είναι τόσο όμορφο εξωτερικά, αλλά να έχει τη μηχανή που όταν κάνει όλος βουμ, να σε πιάνει τσιγλιπιπί από το φόβο. Και ας μην είναι τόσο απ' έξω, να πούμε, τόσο κολομεγλυφάτο. Ας είναι λιγότερο όμορφο, δεν με πειράζει. Με πειράζει να έχει ψυχή αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω, αυτό με απασχολεί, αυτό με νοιάζει. Ιδάλλως είναι κενό, δεν έχει κανένα νόημα. Καλά, ρε, σε ενδιαφέρει να είναι όμορφο? Μου αρέσει να είναι όμορφο, αλλά θέλω όταν θα βγω στη μάχη με τους άλλους, στην ευθεία, να τους περάσω όλους. Και χωρίς καρδιά, χωρίς ψυχή, χωρίς το άλλο, δεν. Μου είπε κάποιος χθες, καρδιά και ψυχή δεν είναι το ίδιο πράγμα? Όχι ακριβώς. Εντάξει, πιθανό να είναι κοντά οι δύο έννοιες. Καρδιά σημαίνει νιώθω, αισθάνομαι, πονάω, νοιάζομαι. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Ψυχή σημαίνει ότι αφού το αγαπώ αυτό τόσο υπερβολικά, τόσο ακραία, τόσο δυνατά, τόσο στα όρια, βγάζω την ψυχή μου, είναι νομίζω μετά. Έχω την καρδιά μου η οποία χτυπάει γι' αυτό και τι θα κάνω? Θα βγάλω όλη μου την ψυχή μέσα. Να το υπερασπιστώ στις δύσκολες στιγμές, λέω, και δεν μιλάω μόνο για παίκτη. Μιλάω και για μένα που είμαι πίσω από το μικρόφωνο, για σένα που είσαι οπαδός, για τον άλλο που κουρεύει το χόρτο, για τον άλλο που βάζει τις φανέλες των παικτών, για τον παράλληλο, ο οποίος είναι ένας απλός οπαδός και μπορεί να είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά χτυπάει η καρδιά του τόσο δυνατά που είναι σαν το τύμπανο στο χώρο του κέντρου, η καρδιά του όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Ο καθένας από εκεί που υπηρετεί αυτή την ιδέα. Μέχρι το πιο απλό, μέχρι έναν κυριούλη που μπορεί να είναι στη Λαπωνία και να βάζει το 499 για να δει σε ένα μικρό τηλεφωνάκι την καψούρα του. Για το ΠΑΟΚ TV μιλάω. Καρδιά, ψυχή, το άλλο τι? Το άλλο, φίλε. Για να αντιμετωπίσεις όλο αυτό θέλει να έχεις κάκαλα. Να μην φυγομαχήσεις τη δύσκολη. Να μην δηλιάσεις μπροστά στον πόνο που μπορεί να σε περιμένει. Υπερασπιζόμενος στην ιδέα σου, αυτό που αγαπάς. Να μην γιοτέψεις στις δυσκολίες. Να μην είσαι μόνο του πανηγυριού και του γλεντιού και του όπα ζει το τζουμ ταρατα τζουμ. Αλλά να είσαι εκεί με αυτά που είπε και να είσαι αποφασισμένος να υπερασπιστείς αυτό που άλλος θέλει να σου ξύσει, να σου ματώσει, να σου μειώσει, να σου προσβάλλει. Εκεί που άλλος θέλει, σε θέλει διχασμένο, σε θέλει εσωστρεφή, σε θέλει μες στη μύρλα, σε θέλει μες στην απαξίωση, μέσα στην ισοπαίδωση, εκεί, φίλε, τα βγάζεις και τα ακουμπάς στο τραπέζι. Μπαμ! Όχι. Τι θέλετε? Ίδιοι με άλλους δεν γίνεται να είμαστε, δεν θέλουμε, δεν πρόκειται να είμαστε. Ακούμε λοιπόν τι λένε αυτοί. Ο Αντρέ στη δήλωση ήταν πάρα πολύ δεικτικός και φάνηκε και η δίψα του και η τρέλα του
Σε λίγο επιστρέφω, είπε ο Βιερινία. Και όπως κάνω πάντα, θα δώσω και πάλι το 100% για τον ΠΑΟΚ. Άλλωστε, αυτό έχω μάθει να κάνω όσο φορώ αυτή τη φανέλα και το έχω δείξει. Αυτό θέλω να κάνω και τα επόμενα χρόνια. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Πέρσι κατακτήσαμε το πρωτάθλημα αίτητη και δεν αφήσαμε σε κανέναν το περιθώριο να μας αμφισβητήσει. Την ίδια προσπάθεια κάναμε και τη χρονιά που είχε προηγηθεί και όλοι είδατε τι έγινε. Φέτος μπορεί η σεζόν να μην άρχισε καλά και να είμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το πάρουμε ξανά. Αυτό και τίποτε λιγότερο, είπε ο Αντρέ. Στις κουβέντες τους, πάρα πολύ ζυγισμένοι στο τι λένε. Ούτε υπερβολές, ούτε απεσιοδοξία, ούτε ήξεις αφήξεις ούκεν το πολέμο θνίξεις. Πυθία. Τι θέλει να πει αυτό, δεν θέλει να πει εκείνο, δεν θέλει να... Ξεκάθαρος. Ο ένας λέει καρδιά, ψυχή και μπιμπιπ. Και μάλιστα πάρα πολύ προσεκτικός. Ξαναγυρίζω στον Πάμπλο. Στο ερώτημα, θα πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος το πρωτάθλημα. Δηλαδή, okay, το ερώτημα από μόνο του πρέπει να το θέσει αυτός που ρωτάει, αλλά και είπε. Δεν είμαι φιλόσοφος, μάλλον δεν είμαι φιλόσοφος, κλασικός Πάμπλο με την προφορά, αλλά θέλω λίγο υπομονή. Η ομάδα θέλει στήριξη με τον νέο προπονητή. Ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα. Ευχαριστώ για το βραβείο. Θεωρώ πως δεν είναι σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε υγεία, να μαθαίνουμε στα μικρά παιδιά το ποδόσφαιρο. Πρέπει να ξεκινάμε σωστά. Και καταλήγει. Έμαθα από μικρό παιδί, από ένα προπονητή, πως η ζωή είναι σκληρή. Αν γελάμε συνέχεια, σημαίνει πως δεν τα υπολογίζουμε σωστά. Εγώ έχω αυτό το χαρακτήρα. Είμαι ταυτισμένος με το μαύρο και το άσπρο. Όσο για το μήνυμα προς τον κόσμο, δεν θέλω να λέω κάτι όπως λένε οι πολιτικοί, έτσι για να πω. Να έχουμε υγεία, να έχουμε υπομονή, ηρεμία. Έτσι προχωράμε όλοι μαζί. Απόλυτη στήριξη από τον Πάμπλο. Στο Φερέιρα. Έτσι. Ξεκάθαρος νομίζω είναι. Που ξέρει ότι μπορεί, αν φύγει αυτός, να είναι ο επόμενος. Πολύ έντιμη η στάση του. Λέω τώρα εγώ ρε παιδί μου, ο τρελός, μια κουβέντα. Στήριξη. Είναι νέος ο προπονητής, η ομάδα κάνει αυτό που πρέπει, υπομονή δίπλα της, αυτό που λέμε όλο τον καιρό. Μην ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε τι προσέφερε αυτή η ομάδα. Και έτσι, με τις κουβέντες αυτών των δύο, πάμε να παίξουμε μέσα στο Περιστέρι. Εμείς, δύο χρόνια τώρα, λέμε αυτό! Θεωρώ ότι αυτό το μάτς, το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, είναι ένα μάτς σαν αυτό πριν δύο χρόνια στην Ξάνθη. Πρέπει να είναι εφαλτήριο, απαρχή, για να ξεκινήσουμε μετά σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να πάρει ομάδα όθηση, να πάρει ψυχολογία. Αλήθεια δεν ξέρω τι θα αλλάξει και αν θα αλλάξει. Ένα ερώτημα είναι αν θα αφήσει τον Βαρέλα έξω που προέρχεται από τον τραυματισμό και θα βάλει τον Ίγκασον, ο οποίος αρνήθηκε την εθνική Ισλανδίας και έμεινε εδώ για να δουλέψει. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Αλλά αυτός είναι ο προπονητής. Απ' τη μία είναι αυτός που πέρσι συνέθεσε μαζί με τον Κρέσπο το κορυφαίο αμυντικό δίδυμο στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Απ' τη μία είναι ένας από τις κολόνες περσινής αίτητης πορείας. Με την παρουσία του, με το χαρακτήρα του, όσοι είδατε, ξαναλέω, το Invincibles, καταλάβατε τον καθοριστικό ρόλο που έπαιζε ο Βαρέλα μέσα στα αποδυτήρια. Απ' τη μία λοιπόν είναι αυτός που δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά, που ήταν νευρικός, που ήταν χαλαρός, το ξέρει και ο ίδιος ο Βαρέλα βγήκε και είπε. Δεν ήμουν αυτός που έπρεπε. Που ήρθε και ο τραυματισμός, στη μέση, ύπουλος τραυματισμός. Προπονήθηκε χθες κανονικά. Απ' τη μία λοιπόν ο Βαρέλα, τι κάνεις τώρα. Απ' την άλλη είναι ο Ίγκασον, ο οποίος περιμένει, δουλεύει και σου λέει δεν πάω στην Εθνική για να διευκολύνω την ομάδα, για να δοθώ με όλο μου το είναι
στον ΠΑΟΚ και για να είμαι έτοιμος τώρα που με χρειάζεσαι. Εδώ σε θέλω, Μάστορα. Αυτά είναι, φίλε, ωραία διλήμματα. Κατάλαβες. Τι κάνεις. Αφήνεις έξω την κολόνα. Που όμως δεν ξεκίνησε καλά και ήταν τραυματίας. Όταν είναι έτοιμη. Επιβραβεύεις τον άλλον. Που έμεινε εδώ και δούλεψε και... Πρέπει να του δείξω ότι το εκτίμησες αυτό το πράγμα. Τι κάνεις. Τους βάζεις και τους δύο και αφήνεις έξω τον Κρέσπο. Λέω τώρα. Είναι ερωτήματα αυτά που θα τα δούμε αύριο. Όσοι νομίζετε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα ανατρόμητο μέτριο, πλανάστε, πλάνιν ικτράν. Σύστοιχο αντικείμενο. Σας το λέω να το ξέρετε. Πάντα σκυλιάζουν με εμάς αυτοί. Σας θυμίζω πέρσι η πρώτη απώλεια στην ΑΕΤ πορεία ήταν εκεί. Υποτίθεται με το φύλλα προσκύμενο σωματείο. Όλοι αυτοί που έλεγαν αχ, περίπατο, περίπατο. Μετά εξαφανίστηκαν βέβαια την άλλη μέρα, έτσι. Δευτέρα πρωί δεν υπήρχε κανένας να μας το πει. Εκεί που θα περνούσαμε υποτίθεται αέρα. Επειδή έχουν καλές σχέσεις οι δύο ομάδες και επειδή παίζουν εκεί κάποιοι δανεικοί, έτσι. Εξαφανίζονται όμως. Όλη τη βδομάδα λάσπη με τον ανεμιστήρα και μετά... Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει. Οκ, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Το άλλο ερώτημα είναι Πασχαλάκης ή Ζίφκοβιτς. Περιμένει ο Ζίφκοβιτς. Και εδώ είναι σχεδόν παρόμοιο το δίλημα. Ο άλλος πέρσι καθοριστικός έδωσε προσωπικούς βαθμούς. Προσωπικούς βαθμούς ο Πασχαλάκης. Το θυμίζω γιατί φέτος ξεκίνησε πάλι μέτριες εμφανίσεις. Με λάθη. Τι κάνεις λοιπόν σαν προπονητής. Λες σε στηρίζω, σε βάζω. Για να ξαναβρεις την ψυχολογία σου ή... Επ, μεγάλε, κάτσε λίγο να ξεκουραστείς. Κάτσε λίγο να ανακτήσεις ψυχολογία, γιατί βλέπω ότι δεν πατάς καλά. Το βλέπω ότι δεν είσαι ο ίδιος ο περσινός. Θυμάστε τι έλεγα πέρσι. Εγώ δεν είμαι ούτε προπονητής, ούτε βαθιστόχαστος αναλυτής, ούτε ξερόλας. Έλεγα, το βασικό προσόν του Πασχαλάκη δεν είναι ούτε η αλτικότητά του, ούτε τα αντανακλαστικά του, ούτε τα ριφλέξ, ούτε η αντίληψή του, τίποτα από όλα αυτά. Είναι η τρέλα που κουβαλάει. Το μάτι του Πασχαλάκη είναι το μάτι του τρελού. Μόνο το μάτος μπορώ να βάλω δίπλα, σε επίπεδο μούρλας. Όταν λοιπόν εκλείψει αυτή η τρέλα που έχει, τότε χάνει ένα μεγάλο μέρος από την ικανότητά του κάτω από την εστία. Είτε στις εξόδους είναι, είτε στις αποκρούσεις, είτε στα τέτα-τέτ, είτε οτιδήποτε. Και φέτος δεν την είχε αυτή την τρέλα στα μάτς που έπρεπε. Άρα τι κάνεις, τον στηρίζεις ή λες τον Ζίφκοβιτς, έλα. Γιατί πολλοί λένε ότι αν μπει ο Ζίφκοβιτς δεν ξαναβγαίνει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εμάς, και κλείνω με αυτό και πάω στο διάλειμμα, δεν μας ενδιαφέρει πραγματικά ποιος παίζει. Αλήθεια σας το λέω. Είτε παίζει ο Γαϊτανίδης, είτε παίζει ο Λιμνιός, είτε παίζει ο Χ, ο Ψ, ο Τρίμχολτ, ο Τσαουσίλα, ο Κουμάλο. Δεν μας απασχολεί. Δεν μας απασχολούσε ποτέ. Δεν είναι φίλοι μας ούτε οι παίκτες, ούτε οι μάνατζερ. Μας ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Μας ενδιαφέρει να κερδίζει η ομάδα. Το ποιος θα παίξει δεν με απασχόλησε ποτέ. Κι εγώ έχω αδυναμίες. Κι εγώ έχω παίκτες που τους γουστάρω πιο πολύ. Ο Μπίσεσβαρ. Άμα δεν παίζει ο Μπίσεσβαρ, γιατί μετά τον Άγιαξ δεν έπαιξε ο Μπίσεσβαρ. Έκανε δύο ματσάρες σαν πραγματικός ηγέτης και μετά δεν. Δεν παίζεις. Έξω, φίλε. Θα μπει άλλος. Ναι, σε συμπαθώ, σε εκτιμώ, σε γουστάρω. Έχω πει ποδοσφαιρική καψούρα μου. Ο Μπίσεσβαρ. Τι σημαίνει, ότι πρέπει να παίζει εσαΐ. Παντρεύτηκε τη θέση, όχι. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Να μπει να πιει. Να μπει. Όχι να πιει. Γλώσσα λανθάνουσα, όχι. Να μπει. Και να παίξει ο πιο φορμαρισμένος. Ούτε με ενδιαφέρει αν είναι ξένος, αν είναι Έλληνας, αν είναι κοντός, αν είναι ψηλός. Ούτε ξέρουμε ποιοι είναι οι μάνατζέρ τους. Τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Δηλαδή, πραγματικά δεν σκοπεύω να ξοδέψω το μισό δευτερόλεπτο να μάθω ποιοι είναι οι ατζέντιδες και τέτοια πράγματα. Ούτε καν με νοιάζει. Και ούτε καν βέβαια τολμάει κανένας να πάρει εδώ να πει. Πες αυτό. Που ξέρουν δεν υπάρχει. Το αντίθετο μπορεί να πω. Θα πάμε σε διάλειμμα θυμίζοντας ότι. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, στο αμφιθέατρο Βεργίνα, 13 σήμερα ξεκινάει ο Γιώργος Θεοφάνους
13, 14, δηλαδή σήμερα αύριο, 21, 27 και 28 ενάτου, μόνο για 5 παραστάσεις, χαμός προσκύνημα στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, στο Ρίτζες Καζίνο, ο δικός μου δρόμος, 30 χρόνια ο Θεοφάνους έχει γράψει πραγματικά ασύλληπτα κομμάτια, έτσι. Ασύλληπτα, για Τερζή, για Αλεξίου, για Ρέμο, για Βέρτη, για πολλούς, για πολλούς. Στο καζίνο Προπόλης 2310-491-291, ticketservices.gr και στα public, Γιώργος Θεοφάνος, 30 χρόνια ο δικός μου ο δρόμος. Και στην έκθεση υπάρχει περίπτερο από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης, επισκεπτείτε το. Πάμε σε διάλειμμα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Επιστρέφουμε με γραμμούλες. Αγαπημένο και το ξέρετε, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Μισό δευτερόλεπτο λίγο έτσι να ξεμπουκώσουμε. Τεράστια φωνή. Μαριάννα Παπαμακαρίου σε κομμάτι Βαρδί που το έχει πρωτοπεί Μαραγκόζη. Με Σταύρο Παζαρέτζη, κλαρίνο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Άνοιξε, 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 άνοιξε. Λέμε! Άντρε πάω κάρα, διπλό έστω και μισό μηδέν. Να πάρουμε πάλι μπρος. Πάμε, πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 23-10-287-888. Καλημέρα σας, νέοι. Γεια σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Ναι, πάμε στον μέθε επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Με ένα καταπληκτικό τάκλινγκ με τις καριές στη γάμπα του αντιπάλου, κατάφερες να ρίξεις δύο και να είσαι εσύ. Χριστάρα. Φίλε, αφού ακούσαμε Πάμπλο να πούμε, το μιμήθηκα. Φίλε, τι ωραία. Κουβέντες, τρεις λέξεις. Τρεις. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά, ο Πάμπλο και ο Βιερίνια, είναι και η προσωποποίηση του συλλόγου ΠΑΟΚ, ρε παιδί. Αυτό. Γι' αυτό, δηλαδή, αυτό. Τους, νομίζω ότι περιγράφουν πλήρως τον ΠΑΟΚ. Ο ένας ο δυναμικός, ο ευθύς, αυτός ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Και ο άλλος πιο μιλήχιος εμφανισιακά ως χαρακτήρας, μαχητής, τεράστιος, ηγέτης. Ψυχάρα. Ψυχάρα. Δηλαδή πραγματικά εκείνη η φουρνιά του 2009 από το 8 μέχρι το 11, 12 ξέρω κτλ. Μπορεί να μην πήρε τίτλους λόγω της παράγκας του πατέρα. Ναι, καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία. Έτσι, για να μην ξεχνάμε ποιοι ήταν τότε στα, για να πάρουν ένα ποτάθλημα. Με το Σπανάθα και τα λοιπά, έτσι. Για να πάρουν εκείνο το ποτάθλημα χρωστάνε από τότε. Ναι, ναι. 10 ακόμα, ακόμα, ακόμα. 80, ναι. Κάποια στιγμή 80 λέει έγραψε το κοντέρ. 110 έγραψε. 110. Το για να το πάρουν εκείνο το ποτάθλημα έγραψε πάνω από 150 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Όλοι οι 10 Μπράμοβιτς που έλεγε τότε ο Γιαννόπουλος. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, κάτι παρόμοιο θα αντιμετωπίσει φέτος, ίσως και χειρότερο. Εγώ αυτό το πράγμα που γίνεται με τον υφυπουργό τον Αβγενάκη δεν το έχω ξαναδεί. Νομίζω ότι ο υφυπουργός πρέπει να παίρνει, σαν να παίρνει, ξέρω εγώ τι να πω ρε παιδί μου, διαβάζει πολύ προβαταθλητή, είναι σίγουρο. Ή σαν να τα γράφει αυτός. Δεν ξέρω αν γράφει αυτός ο προβαταθλητή, μπορεί και αυτό να γίνεται. Πάντως, ό,τι λέει ο προβαταθλητής την επόμενη μέρα τρέχει. Φοβερό. Έχει ναι, ναι. Έχει να το κάνει πράξη. Να το αναδημοσιεύσει, να το αναπαράγει. Να το αναδείξει, να το ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή γράφει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, λέει για το ΒΑΡ, τρέχει για το ΒΑΡ. Λέει για την ΕΠΟ, τρέχει κράζει την ΕΠΟ. Τώρα λέει για την ντόπινγκ, λίγο πριν το μάτς με το Βόλο. Λέει για τις μικρές ομάδες λέει, που τρέχουν περίεργα. Για τις μεγάλες που τρέχουν καλοκαίρι. Δεν έχει, περίεργα, εκεί, δεν έχει. Ή κάτι τέτοια, να μην γίνει. Εκεί δεν έχει, δεν έχει. Δεν έχει. Για τα άσπρα πόλο, τίποτα παιδιά. Άσπρα πόλο και άσπρα πόλο. Άσπρα κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Μάλιστα. Είναι δυνατή στο πόλο γενικώς Κωστή αυτή. Είναι... Τα έχουν σαρώσει όλα. Είναι ομάδα του πόλου. Του πόλου. Επειδή πολώνουν έτσι, όχι ότι αφήνουμε κανένα. Πάντα όλες τις καταστάσεις πολώνουν. Είναι γνωστό ότι είναι ένα σύλλογο που κάνει με την πόλωση, αλλά και εμείς δεν μασάμε. Όσο μας πιέζουν, τόσο πιο πολύ ακριβώς συσπυρωνόμαστε. Αυτό το ξέρουν, γι' αυτό και προσπαθούν κάποιες φορές να μας αποκοιμήσουν. Να μας αποκοιμήσουν, να μας διαβάλουν, να βάλουν μέσα δυναμίτη στα θεμέλια, να μπουν μέσα στο σπίτι μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς, γι' αυτό... αν το επιτρέψουμε. Έτσι. Κωστή, ξέρεις τι, χθες και δεν έκανε διακοπή αυτό που έλεγα. Έκαναν διαμαρτυρία, λέει. Για τις κλήσεις στις εθνικές ομάδες 15, 17 και 19, κάτω των 15, 17 και 19. Ναι. Και τι, δεν τους αρέσει.
Ναι. Όχι, λέει ότι είναι και καλά μεροληπτικές υπέρ του ΠΑΟΚ και τελικά είναι παραμύθια φούρναρη που λέμε και στο χωριό. Αλλά γράφανε μέσα σε όλο αυτό το συλλογισμό τους ότι λέει η μη κλίση, λέει, παιχτών στην εθνική έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η αξία τους, γιατί όταν είναι, λέει, διεθνής ανεβαίνει η αξία. Νομίζω ότι εδώ πιο περίτρανα δεν αποδεικνύεται για ποιο λόγο χρησιμοποιούν την εθνική και έφτασε στο σημείο ο Πέλκας, ο μέτριος Πέλκας, ενώ έπρεπε, άμα το βάλουμε και αξιοκρατικά, μετά το Φορτούνι, άντε βάλε και το Μάνταλο. Εννοείται. Μα, με τραυματία το Φορτούνι που λες ότι είναι ένας καλός παίκτης. Και το Μάνταλο τραυματία και ήρθε και έπαιξε από το πουθενά ο Βρουσάη. Βρουσάη και δέρνει. Ο Βρουσάη. Γιατί ξέρουν ότι για να κάνεις μεταγραφή στο εξωτερικό παίζουν ρόλο και οι διεθνείς συμμετοχές. Η ομάδα που θα τον πάρει βλέπει ότι αυτός ο παίκτης έχει και 10-15 συμμετοχές, ας πούμε, στην εθνική. Κοίταξε, είναι πολλαπλά τα πεδία στα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και να λέμε με τις ώρες. Με τις ώρες, παντού. Γι' αυτό και εμείς δεν γίνεται την ώρα που μένεται πόλεμος, είναι το έχεις ξαναπεί και εσύ, και είμαστε στα ορίγματα, να μαλώνουμε για το αν η καραβάνα είναι... Πιο ωραία δική σου αρβίλα, η αρβίλα η δικιά σου είναι πιο ωραία δεμένη. Είναι, είναι πιο όμορφη κτλ. Δεν υπάρχει. Πάμε να πάρουμε μετά το απίστευτο, το πρωτάθλημα που έγραψε ιστορία, το φετινό, να είναι το πιο κακαλάτο, το πιο δύσκολο, γιατί βλέπω έτσι μια μεμσημυρία και ένα πεσημισμό ότι παιδιά πάει, το χάσαμε, θα μας το πάρουν, θα μας το κλέψουν. Έχουμε δύο αγωνιστικές μόνο, έχουμε 2-2, μη μας πιάνει, ναι. Μην πάμε στο άλλο άκρο, είπαμε ναι, η ομάδα δεν έπαιξε, αλλά μην πάμε ρε παιδιά στον πεσημισμό, δηλαδή έλεος. Να πάρουμε, θα πάμε να το κατακτήσουμε και φέτος και αν είναι δυνατόν και τον double και να πάμε να το στοκολλήσουμε μέσα στη μάπα. Μέσα στη μάπα να το στοκολλήσουμε και θα πάμε και θα κάνουμε την απονομή. Τη λίμνη με χωρίζει να κοστεί. Βεβαίως, μια άλλη λίμνη θα βρούμε. Εκεί θα την κάνουμε. Μου αρέσει που το ξεκίνησε πολιτισμένα. Θέλουμε να πάμε και φέτος να πάρουμε το πρωτάθλημα και αν γίνεται και τον τάχνη. Και να τους το κολλήσουμε στην μάπα! Τι να κάνουμε, φίλε, είμαστε το κορδελιό. Κορδελιό. Θες με σιδέρι στο Δημήτρη, αυτό σου λέω μόνο. Δίωρο. Βαθιά, βαθιά, βαθιά ανάλυση. Αυτά, εκεί. Αγαπάμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, φιλιά. Και Τζοβάρα το νου σου, έτσι. Α, το πουλάκι μου, αυτό με το βάρε, που δεν είναι του παράλληλε. Το Τζοβάρα, ο Τζοβάρα. Τζοβάρα, ωε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σα, γεια σα, Χριστάρα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα. 2310-287-888. Καλημέρα σα. Ναι. Hello, good morning, sir. Καλώ στη Φραγκφούρτη. Herz, Seele und Eier. Herz, Seele und Eier, mein Freund. Wie schön. Das ist Pauk, das ist Pablo Garcia. Das ist unser Willen. Ξέρουμε κάποια άλλη γλώσσα και διαφεύγουμε τα BB. Viele, viele Jahre in Deutschland. Okay. So muss du, wir leben große Momente. Wulugumu. Λοιπόν, το μεταφράζουμε. Herz, καρδιά, Seele, ψυχή und Eier. Και αυγά. Αυγά, μπράβο. Αυγά, έτσι. ΟΑ. Καμπανέλια που λέω εγώ και μου αρέσει, λατρεύω τη λέξη. Αμελέτητα που λένε σε κάποια διστορήματα. Να το πούμε και στη γλώσσα του ΠΑΟΚ, του Γκαρσία, κοχώνες. Κοχώνες, ακριβώς. Κοχώνες. Και αυτό έχει μια τάχεις ιδιαίτερη... ή δεν τάχεις. Έχει μια ιδιαίτερη ηχή, το κοχώνες. Είδα πάλι κάποιους, σοκαρίστηκαν, επειδή ακαλά λέει, μιλάει έτσι. Πάπα, σοπάτερε. Σοπάτερε, σας έδειξε την ηθική, την άμεπτη. Εσύ και ξέρεις ποιοι είναι οι πρώτοι-πρώτοι που θίγονται, έτσι. Οι πιο βρώμικοι από όλους, φίλε. Οι πιο βρώμικοι από όλους. Αυτοί είναι που δίθεν τρέχουν σε εξομολογήσεις. Ναι, ναι, οκ. Okay. Okay, εντάξει. Για πες, ρε Κωνσταντίνε. Τι να πω, αυτά. Made in Germany, Pauk durch und durch. Ας πούμε... Έτσι, durch und durch. Δηλαδή Pauk από την αρχή μέχρι τέλους. Έτσι δεν το λέγαμε στα ελληνικά. Από αρχή μέχρι τέλος. Από μέχρι το μεδούλι, μέχρι το κόκαλο μέσα, μέχρι... Πάω και τα μυαλά στο μπλέντερ. Από το α μέχρι το ωμέγα. Έτσι, 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 έτσι. Κωνσταντίνε λοιπόν, μου. Άντε, παιδιά, ζούμου σου. Φιλιά πολλά, ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμε μεγάλες στιγμές, τη ζούμε. Πάμε, επόμενος, 2310-287-888, καλημέρα σας. Κολλήστε το στη μάπα του. Καλός το παιδί, ρε. Λοιπόν, σας έχω αναθέσει να το φέρει τη σφαίρα στο έργο. Δεν πρέπει να ανεβάζω στροφές. Όχι, σε λοιπόν... παρακαλώ πολύ. Ρεμία θέλουμε. Έτσι, ναι, είδες τι είπε. Ναι. Καρδιά, η καρδιά που λέει ο Πάμπλο, πρέπει να λειτουργεί σωστά, να μην έχουμε διάφορα θέματα. Έτσι. Μου λέει ένας παππούς εχθές στον παιδικό σταθμό, πάω να πάρω το Θάνο, λέει, Κωστή μου, πάω κάρα αυτά. Έχω, λέει,
4 μπαλονάκια. Του λέω, παππού, αυτό δεν είναι καρδιά, είναι, αυτό είναι παιδικό πάρτι. Ρε παππού, εδώ έχουμε αρρώστατα εξελίξει. Πώς δεν πετάς, γελούσε. Είναι, λέω, παιδικό πάρτι αυτό με τόσα μπαλόνια, λέω, μόνο κλόουν λείπει. Λέει, μαστάω, δεν καταλαβαίνω τίποτα, λέει. Επί τη ευκαιρία, για μια ακόμη φορά, συγχαρητήρια εκεί πέρα πάνω σε όλους τους γιατρούς, αυτούς τους αστέρας της ελληνικής κοινωνίας, αυτούς τους ανθρώπους που δεν το βάζουν κάτω με τίποτα, ρε φίλε. Πες σε ποιο νοσοκομείο, όμως. Δεν χρειάζεται, είναι όλοι το ίδιο, πιστεύω. Εντάξει, εκεί που, εκεί που σε πρόσεξαν. Ένα 5%, ναι. Κωνσταντίνε, είναι σημαντικό και αυτό. Είναι εξαίρετοι επιστήμονες και άνθρωποι. Αν υπάρχει ένα 5% χαβαλετζίδων εκεί ψηλά, παντού, συμπαρασύρεται από αυτούς τους ικανότατους. Και οι οποίοι χαβαλετζίδες... Που πολύ αντίξωες συνθήκες. Έχουμε γιατρούς που δουλεύουν κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, που βάζουν τον προσωπικό τους... Επειδή πολλά ακούγονται και από άλλα ραδιόφωνα, ηρεμήστε ρε μηδενιστέ και ισοπεδωτές των πάνων. Όλα καλά, αδερφέ μου. Λοιπόν, όσο για τους μαρινάκηδες, τους ζήσαμε χρόνια ολόκληρα, με φακίδες, με λίτσες και με τέτοια, ό,τι και να λέμε. Λοιπόν, στη μάπα, κολλήστε το στη μάπα και φέτος. Ας είναι ένα και ας είναι ενάμιση. Εγώ αισιοδοξώ και με τα δείγματα της ομάδας μας τα έξω παιχνίδια θα είναι πολύ πιο εύκολα. Ενώ μες στην Τούμπα τα λεωφορεία θα μας δυσκολεύουν. 100%. Λοιπόν, αυτό το περιμένουμε. Αυτός θα είναι ο τρόπος. Να, ναι. Να καλημερίσω όλη την παρέα, ειδικότερα τον Γοργοπόδαρο, τον Θεοροπόδαρο, τον Κωνσταντίνο, με το βαγγελάκι του. Το χορευτή μας. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Φυσικά εντάξει, έχεις τα χαιρετίσματά μας. Και την αγάπη μας. Λοιπόν, ανησύχησαν δυο-τρεις που δεν βγήκες δυο-τρεις μέρες και ανησυχήσανε που είναι ο Μένιος. Λέω, ναι, καλά, μια καλά είναι. Ήθελα να ηρεμήσω λίγο γιατί υπερβαίνω τα όρια. Αγόρι. Πάω να πηδήξω μήκος και μου βγαίνει τριπλούν. Πας να πηδήξεις μήκος και σου βγαίνει τριπλούν, ε. Γεια σου Μένιο! Καλημέρα σε όλη. Γεια σου Μένιο! Καλημέρα, καλημέρα. Μου έχει στείλει, θα πάω σε διάλειμμα τώρα, καταπληκτικό μήνυμα που έχει αναρτήσει Κανάρης. Σε αυτά δεν υπάρχει άλλος. Έτσι να ξέρεις, δηλαδή είναι Παρασκευή και 13 σήμερα τελείως Σικέμε Καντάρ, πιστεύω. Εμείς Τρίτη και 13 δεν έχουμε. Το Παρασκευή και 13 είναι αμερικάνικο, δεν είναι, με θρίλερ και αυτά και... Λέει λοιπόν, μπαμπά πώς γεννήθηκα εγώ, γε μου, γνώρισε τη μητέρα σου κάνοντας τσάτ στο ίντερνετ. Δώσαμε ραντεβού σε ένα cyber καφέ. Λίγο αργότερα, μέσα στις τουαλέτες, κάναμε μία σύνδεση στο ίδιο δίκτυο. Η μαμά έκανε μερικά downloads με το memory stick του μπαμπά. Αλλά πριν ο μπαμπάς προλάβει να κάνει upload, αντιληφθήκαμε ότι δεν είχαμε εγκαταστήσει ένα firewall και πλέον ήταν αργά για delete. Και έτσι, 9 μήνες αργότερα, βρεθήκαμε με ιό. Δεν ξέρω, το παλικάρι που το σκέφτηκε, είναι άρρωστο καταρχήν. Είναι γνώσεις τεχνολογίας, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ φιλοσοφημένο. Όμορφα και ωραία με το τελείωμα. Καλημέρα Ζουμουσάκη, λέω Τσοκνίδας. Νταμπλούχε επιτέλους αύριο πάω, Ζουμουσού. Καλημέρα Κωστή, ο Γιώργος ο Πανανός. Όμορφη Παρασκευή σε όλους σας. Παντρεύτηκες, πουλάκι μου, είδα αυτό, Γιώργο. Παρασκευή και 13 χρουσούς η μέρα, ενώ τις άλλες λέει πιάνουμε ψάρια με τον κόλο. Ο Κώστας Ευαγγελόπουλος. Από τους πιο ωραίους φίλες στον τοίχο. Από τους πιο ωραίους. Με πολύ ωραία μηνύματα. Παρασκευή και 13, η τυχερή σου ημερομηνία, Κωστή, άντε καλημέρες. Γεια σου Τσάγκα, γεια σου Κωστάκι μου. Το 13 είναι το τυχερό μου, το νούμερο, από παιδί. Το 13, έτσι, το Παρασκευή και 13, okay. Αλλά Τρίτη και 13 είναι. Πήρα πτυχίο, απολύθηκα από φαντάρος, πήρα δίπλωμα οδήγησης, είχα πάρει το lower, δηλαδή μου έχω μια φορά που κέρδισε το λαχείο κάτι ψηλά, Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Παρασκευή και 13 σήμερα, λέει ο Αμπαλωτέ, λέει. Με πανσέλινο σήμερα, το νου σας. Αυτό που λέμε συνέχεια. Το νου μας, τον ατρόμητο. Τον προγιούτρο, αδέρφια. Το νου σας καλά, μάλια. Έτσι, αυτό που γράφει και ο Αποστόλης, ο Γκόραν. Τον προγιούτρο, αδέρφια, μόνο νίκη αύριο και μόνο ενωμένη. Μόνο ενωμένη. Γεια σου, Χρύσα μου. Χωρίς κόσμο και με διαιτητή τον Τζοβάρα στο Περιστέρι. Μα, τα είπαμε αυτά. Το νου μας, 100%. 100%. Δεν μας νοιάζει ποιοι θα παίξουν, ένα. Δεν μας νοιάζει το σύστημα που θα παίξει. Δεν μας ενδιαφέρει. Αν με ρωτάτε τι θα κάνει, είμαι κι εγώ περίεργος. Υπάρχει περίπτωση να το αλλάξει. Να πάει σε πιο safe καταστάσεις, για να πουλέ στα χωριά μας. Ή θα επιμείνει
στο 4-4-2. Τι, με ποιους, δεν μας απασχολεί. Ένα πράγμα, θέλουμε να δούμε το ίδιο πάθος, την ίδια τρέλα που είχαν πέρσι σε όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος, σε όλα. Εκτός από ένα-δυο. Αυτό περιμένουμε να δούμε από τους παίκτες. Μαχαίρι στο στόμα. Τρέλα, πάθος, με αυταπάρνηση πάνω στην μπάλα, να μην αφήσουν κάποια Ατρόμητος, Περιστέρι, Χαλκιδόνα, τύπη. Τι λέτε, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, TCL, καταπληκτικές συσκευές, τηλεοράσεις, φοβερές. Κλιματιστικά και αφιγραντήρες, Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό, Αιγαίων, δικητήριο 214.000, ωραιόκαστρο 69-56-66, για φρεσκότατα θαλασσινά, το πρωί στο Αιγαίων, το μεσημέρι στη θάλασσα, στο πιάτο σας, για να απολαμβάνετε υπέροχες λιχουδιές, υπέροχα πεντανόστιμα πράγματα θαλασσινά και καλαμάρια και μύδια και χταποδάκια και, καταπληκτικά. Σε ειδική συσκευασία έρχονται στο σπίτι σας, ζεστά ακόμα, θα δείτε, ούτε μυρωδιές ούτε τίποτα. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστία με το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη, στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163, και ψωμάρες το μεσημέρι, υπέροχα, και σοκολατόπιτες και προφιτερόλ και κεράσματα και καταπληκτικές τούρτες. Και βέβαια κρεατούμπα 9.26, 7.40 με φοβερά μαγειρευτά, εκτός από τα χειροποίητα ψητά, όλα στα κάρβουνα. Ο σεφ εκεί είναι μεγάλος μάστορας. Και πολύ προχωρημένος, απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας, πεντανόστιμα πράγματα από την Κρεατούμπα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Έλα, έτσι! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Η τρέλα, το πάθος, η ενέργεια, η ζωντάνια, η αισιοδοξία... Δεν γίνεται αλλιώς! Ανοίγουμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Θυμίζουμε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, καταπληκτικά υπέροχα πράγματα με Διέκο Παντσέτα σε μεγάλα κέφια, εκεί δυτικά απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια, με υπέροχα εδέσματα και καταπληκτικά γλυκά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Κλιμάρτ 917-646, αυτός ξέρει τον κλιματισμό όσο κανένας, Κώστας Κιωσές, να βάλετε το μαραφέτη να ησυχάσετε. Και βέβαια οι τεντάδες μας, οι τεντάρχες μας, 35 χρόνια Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, και άδεια νεμική ζελατίνα και πέργολες και τα πάντα όλα, 430-011 και 682-369. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση. Πάμε στον επόμενο. Πέσαμε. 2310-287-888. Δεν γνωρίζω αν θα αλλάξει το σύστημα. Ανδρέα, σου απαντώ. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το ξέρει κανένας. Μόνο ο ίδιος, αν θα συνεχίσει στους ίδιους με το ίδιο μοτίβο, με το 4-4-2, ή αν θα αλλάξει. Πάμε τώρα στις γραμμές πάλι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σε όλα τα σμουσάκια. Καλώς το δουβού. Καλώς τη μορφή. Άκουσα ότι έπεσε κόσμος και χτύπησε και πήρα από μια καλημέρα. Εσύ τους έριξες δύο προηγούμενους. Όχι, τώρα που πέσαν πήρα. Τώρα που πέσαν. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι καταρχήν πρέπει να δώσω μια ευκαιρία στον Ίγκη. Ίγκη. Από τη στιγμή... Ίγκη Πόπ. Ίγκη. Ναι, Ίγκη Πόπ, ναι. Από τη στιγμή που δεν είναι καλά, Φερνάντο. Ναι. Έχει μια λογική. Ναι, άμα δεν πάρει τώρα μια ευκαιρία, πότε πάρει. Δεν είναι καλά ο Φερνάντο και με τις δύο έννοιες του δεν είναι καλά. Ναι. Έτσι. Άμα ήταν καλά, δεν θα λέγαμε να βγει. Και από πλευράς φόρμας, αλλά και από το ότι προέρχεται από έναν τραυματισμό, έτσι. Ναι, και ψυχολογικά. Μπράβο. Τριπλή σημασία. Ναι. Τρίσιμη. Λοιπόν, τρίσιμη ακριβώς. Πάντως, η καρδιά και το μυαλό που έλεγες πριν, το ένα νιώθει και το άλλο αισθάνεται, Κωστή. Όχι ρε φίλε. Τι έχεις πει. Ερωτικός. Λοιπόν, αυτή η προπαγάνδα... Αυτό ξαναπες το λίγο όμως με αυτή τη φωνή για να κάνουμε το σποτ. Ο ερωτικός πόσο είναι? 107, όχι, 100... Ας τέλος πάντων, εντάξει, οκ, okay, ναι, πες το εσύ, ναι, ναι. Η καρδιά νιώθει ενώ η ψυχή αισθάνεται. Αναχαθείς ρε. Ξανά, πάμε, μία τελευταία για να το κάνουμε σωστά, πάμε.
ερωτικός. Η καρδιά αισθάνεται και η ψυχή ανάποδα. Πάμε πάλι, πάμε πάλι, τελευταία λήψη. Έλα, πρώτα το κάνουμε σωστά. Η καρδιά νιώθει και η ψυχή αισθάνεται ερωτικός. ΠΑΟΚ. Βάλε στο τέλος γιατί λοιπόν, ναι, η καρδιά έχει λόγους που η λογική αγνοεί. Ε? Ναι, καλά. Αυτά, ή, ναι, ναι. Είμαι πολύ κουρασμένος, όλη νύχτα ταξίδευα στο μυαλό σου. Πεθαίνω, φίλε. Δεν είναι. Πεθαίνω. Αυτά είναι ποιητικά. Ναι, ρε, εντάξει, αλλά και αυτό που είπες, τι είναι μικρό, είναι λίγο, λες. Είναι κατώτερο, όχι, φίλε. Όχι, έθελξες, να ξέρεις. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως, προπαγάνδα, φίλε, πρέπει να σταματήσει, έτσι. Δηλαδή, ο Γκέμπελς, ο Χριά. Τι είναι, ο Γκέμπελς είναι, φίλε, ένα ανθυποκουνάβι. Είναι στην κάπα 17 της προπαγάνδας. Ποια κάπα 17, δεν μιλάμε για τσικό τώρα. Στα 5 χρονών, 6 χρονών μαθαίνουν πώς θα κάνουν κοντρόλ ο Γκέμπελς. Πάλι, δηλαδή... οι κακοί παοκτσίδες. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα, πώς έφυγε πάλι ο προβολέας από όλα τα έσχη, πώς, και είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Μα γι' αυτό γίνεται, γι' αυτό γίνονται ρεκοστήλ αυτά, να μην φαίνεται η βρωμιά. Το χαλί είναι σαν την κοιλιά του Κερβαγγέλη από κάτω. Ναι. Δηλαδή άμα δεις το χαλί και το Κερβαγγέλη ξεβλωμένο είναι το ίδιο, αν σηκώσει το πουκάμισο και το χαλί είναι το ίδιο από κάτω. Εγώ θυμάμαι εκείνη τη φωτογραφία που ήταν ξεκούμπωτο το ένα κουμπί και ήταν σαν το μάτι του Φαραώ. Εκείνο ξέρεις ότι σκότωσε μια γιαγιά. Που πάτησε μέσα στην τούμπα, φίλε, αυτό πώς με ενόχλησε. Πώς τρελαίνομαι με τέτοια πράγματα. Αλλά εκείνο το. Είχα βάλει λεζάντα τότε στη φωτογραφία. Είπαμε ξεκουμπί σου, όχι ξεκουμπό σου. Και είχε χίλια τόσα να πούμε. Έγινε μια σφαγή. Ξεκουμπί σου, όχι ξεκουμπό σου. Ατάκες μερικές, δηλαδή μερικές φορές αυτό που λέει η ζωή. Αντιγράφει την τέχνη ή τέχνη τη ζωή. Δεν ξέρω. Να τη ρωτήσουμε τη ζωή. Αποθεώνονται, ναι. Λοιπόν, τέλεια. Απλά πρέπει πίστη στην ομάδα, υπομονή. Αυτή η τετράδα αγώνων είναι πολύ σημαντική. Εγώ, ξέρω τι θέλω, Κωστή, επειδή εγώ θα προσπαθήσω να είμαι ρεαλιστής και να ρίξω πολύ την μπάλα για να μην βρεθώ προεκπλήξεων. Θα πω το εξής, πολύ απλό. Ότι εγώ δεν είμαι κανένα Μπαρτσελόνα, καμιά Ρεάλ ξαφνικά να παίρνω πρωταθλήματα βέρτα έτσι με το καλησπέρα. Δεν έχω το know-how. Όχι, τουλάχιστον όχι ακόμα. Έξι. Λοιπόν, okay. Το πρωτάθλημα δεν το έχω πάρει και ούτε είναι σίγουρο. Αυτό που θέλω εγώ είναι στους επόμενους 5-6 αγώνες, αυτή η τετράδα που έρχεται για να αυτή η τετράδα ακόμα, είναι πάρα πολύ καθοριστική, έτσι. Μέχρι να γυρίσει η Μαουρίσιο, Βιερίνια, να εγκληματιστούν σιγά κτλ. Να δω τον Βιερίνια μπροστά κτλ. Να αρχίσει να ρολάρει η ομάδα, να πάρει ψυχολογία, να πάρει παιχνίδια, να μπορέσει ο Φερέρα να δείξει κάποια πράγματα στην ομάδα κτλ. Θέλω να είμαι κοντά στην κορυφή. Αυτό. Είναι πάρα πολύ καθοριστική αυτή η τετράδια αυτό που είπες. Μέχρι να γυρίσουν οι άλλοι, να είμαστε δίπλα, κοντά, να μαζί. Κοντά. Πρόσεξε. Γιατί και με τον Γαύρο ακόμα έχω 4 μάτς. 4, βέβαια, φέτος είναι αλλιώς, έτσι μην το ξεχνάμε. 4 μάτς έχω. Μην το ξεχνάμε. Και πρόσεξε, ναι. Και ο Γαύρος έχει 4 με μένα, 4 με την ΑΕΚ, 4 θεωρώ με τον Παναθηναϊκό, με τον Άρη, με τον Ατρόμητο. Εντάξει, αυτά τα αφήνω λίγο αυτό πιο. Θα δείξει. Με τον Παναθηναϊκό είναι πάντα ντέρμπι, ό,τι και να είναι τώρα. Δηλαδή, μπορεί να τον κάνει έτσι, ο Παναθηναϊκός. Έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, φίλε, άστο. Καλά, εντάξει, δεν το ξέρεις, αλλά θέλω να σε πω τώρα. Ναι, εντάξει, αυτή μεταξύ του είναι και το στοιχείο του. Αλλά έχω 4 μάτς. 4 μάτς είναι 12 βαθμοί. Πιστεύω θα φύγει σύντομα ο Δόνης από εκεί. Δεν πάρα ξέρω, πολύ και δεν με απασχολεί και όλα αυτά. Καλά, εντάξει. Ούτως ή άλλως. Δεν μας απασχολεί γιατί δεν είναι, ναι, δεν είναι αυτός απλά ο αντίπαλός μας. Το φιλολογικό, το ρητορικό, το φιλοσοφικό ενδιαφέρον που δείχνουν για όλες τις ομάδες τι γίνεται και πώς αυτό. Ναι. Έτσι. Έγινε! Αλλά θέλω να είμαι κοντά. Ζουμουσού, αδερφέ μου! Και φιλιά, θα τα πούμε. Φιλιά. 23-10-287-888. Πες γιατί γελάς. Πες. Έχει στείλει πολύ ωραίο μήνυμα, τώρα έρχομαι, ο Πίπης πριν από 8 λεπτά στον τοίχο. Δεν έχουμε πρόβλημα, λέει, Κότσος, ο Καραπαπάς. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους ανθρώπους του ΒΑΡ, έχουμε πρόβλημα με το ηλεκτροτεχνικό υλικό του ΒΑΡ. Μα Κότσο, Ιωσήφ από τον Γκέμπελς, η UEFA έφερε το ΒΑΡ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μειώσει τον ανθρώπινο παράγοντα, το ανθρώπινο λάθος, να ξεχωρίσει το λάθος από το μέσα ολικά λάθος, αν θες. Αλλά τι λέω. Δεν θες! Αυτό ακριβώς δεν θες! Γιατί παχουλόκομψε Κότσο Ιωσήφ μου ο ανθρώπινος παράγοντας, μετρήθηκε, ζυγίστηκε και βρέθηκε ανεπαρκής! Ανεπαρκής βέβαια κρίθηκε από την UEFA
που όσο και αν έχει και αυτή σκελετούς ντουλάπες της, πάνω απ' όλα την ενδιαφέρει το προϊόν. Όπου προϊόν, βάλε ποδόσφαιρο. Σε εσάς, εκεί, έρχομαι τώρα στις γραμμές, στον Περέα, ο ανθρώπινος παράγοντας και αδυναμίες του, και όπου αδυναμίες βάλε φιλαργυρία και φόβο, είναι αυτός που ξέρετε και εμπιστεύεστε. Λέει ανάμεσα στα άλλα και είναι τεράστιο το μήνυμα, αλλά πάρα πολύ φιλοσοφημένο. Πάρα άμεση απάντηση και πάλι του Δούκα. Έτσι, ο ντόκτορ, βλέπετε, σας είχα πει, δεν θα αφήνει να πέφτει κάτω τίποτα. Αναφέρεσαι στον ΠΑΟΚ εμέσως ή αμέσως, πλην σαφώς, θα υπάρχει απάντηση. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς το παιδί, καλώς το Στράτο. Λοιπόν, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, ακούγοντας τον Υπουργό Αθλητισμού να επαναλαμβάνει τις θέσεις του Ολυμπιακού, όταν μιλάει, αυτά που λέει, αν μπορείς να διαβάσεις τη δήλωσή του live τώρα όσο μιλάμε θα το εκτιμούσα, αλλά μάλλον δεν την έχεις μπροστά σου. Τη δήλωση του? Του Αβγενάκη. Ναι. Τώρα είναι αυτή, τώρα βγήκε. Χτες νομίζω. Α, ναι. Λοιπόν, που αναφέρει, ξέρω εγώ, ότι θα πρέπει να σταματήσει η βία και να γυρίσουμε στις εποχές της κανονικότητας, όπου οι οικογένειες θα πηγαίνουν στο γήπεδο. Μα, μάλιστα. Χωρίς πόλο. Χωρίς άσπρα πόλο. Όχι, συμφωνώ, αλλά όπως το λέει, νιώθω ότι μετά από κάθε κομμάτι της πρότασης λείπει ένα κόμμα να παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Σωστό. Νιώθεις ότι εκεί θα οδηγηθεί η πρόταση, ε? Για αυτούς η κανονικότητα είναι να παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ναι. Αυτή είναι η κανονικότητα. Αυτό που ακούτε, αυτό είναι. Πρωτάθλημα, δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις. Να υπάρχει ένα πρωτάθλημα χωρίς βία, ακόμα, όπου θα παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Όπου οι οικογένειες θα γυρνάνε στα γήπεδα ακόμα γιατί παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Για να βλέπουν τον Ολυμπιακό να παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, το μόνο που λείπει είναι αυτό. Τον κύριο Αβγενάκη αυτό τον ενοχλεί. Αυτό ενοχλεί και τους φίλους του. Προφανώς. Και ό,τι ενοχλεί τους φίλους του, ενοχλεί και τον Αβγενάκη. Προφανώς. Κάποια πράγματα θα αρχίσουν να βγαίνουν στο φως. Γιατί πλέον ζούμε στο 2019 και όχι στο 1970. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, δεν έχουν γίνει όλα τέλεια. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο ίδιος. Προφανώς. Και όταν λέω ΠΑΟΚ δεν εννοώ την ομάδα μόνο αγωνιστικά, έτσι. Εννοώ ναι, όλα τα. Εξαγωνιστικά καθαρά μιλάμε, Κώστα, γιατί αγωνιστικά είχαμε και άλλες φορές ομάδα. Εντάξει. Και πολύ καλή μάλιστα. Δηλαδή τη δεκαετία του 70 μας έχουν κλέψει 8 πρωταθλήματα. Και δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι ουδέτεροι φίλαθλοι που ανεβαίναν από τη Σπάρτη να δούνε τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Πεντάδα μέσα σε ταξί, ξεκινούσαν από τη Σπάρτη για να πάνε την Κυριακή να δούνε τον ΠΑΟΚ και να γυρίσουν πίσω. Εντάξει. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Και μου τα λένε άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με Θεσσαλονίκη, δεν έχουν καμία σχέση με ΠΑΟΚ, δεν ήταν ποτέ τους ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή βλέπανε μπαλάρα, ξεκινούσαν από τη Σπάρτη να πάνε στη Θεσσαλονίκη, να δουν το μάτς, να γυρίσουν πίσω και τη Δευτέρα να πάνε στη δουλειά, φίλε. Σκεφτείτε τότε, δεν υπήρχαν ούτε social media, ούτε μεταδόσεις, ούτε έτσι. Όντως, ξεκινούσαν από την άλλη άκρη της Ελλάδας για να θαυμάσουν αυτήν την ομάδα. Η οποία ομάδα δεν πήρε αυτά που έπρεπε τότε. Ο ίδιος ο Δωμάζος είπε ότι ο ΠΑΟΚ του 70 είναι δικαιούταν 10 πρωταθλήματα. Δεν το είπα εγώ. Ο Δωμάζος. Αλήθεια που λέει. Που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Αλήθεια λέει. Δεν λέει ψέματα. Εντάξει. Αλήθεια λέει. Αλλά όλοι τα, λένε όλοι τα λένε μετά όμως. Όλοι μετά, ναι, φίλε, μετά την απομάκρυνση. Μετά, εκ των υστέρων. Μετά, ναι, πάντα εκ των υστέρων. Α, τότε αξίζατε. Τι τότε. Γιατί τότε γιατί τα παίρνατε. Γιατί έτσι έπρεπε, φίλε. Όπως και πρόπερση έπρεπε να το πάρει η ΑΕΚ. Δεν έπρεπε να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Όπως και πέρυσι δεν έπρεπε να το πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά το πήρε. Όπως και φέτος για αυτούς δεν πρέπει, αλλά πάλι θα πάμε. Κρατήστε την κουβέντα του Βιερίνια. Την κουβέντα του αρχηγού που ξέρετε ότι είναι λογοτιμητής. Τι είπε, θα δώσουμε τα πάντα να το ξαναπάρω. Μην ξεχνάτε, έκανε μια υπενθύμηση χθες ο Βιερίνια, παιδιά. Θυμηθείτε, λέει, τι έγινε πέρσι που το πήραμε έτσι που δεν αφήσαμε κανένα να μας κερδίσει. Και πρόπερση που πάλι το πήραμε και θυμάστε τι έγινε. Ήταν μια καμπάνα για κάποιους που. Εντάξει, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Ή αυτό, ή που μπορεί να αμφιβάλλουν ή να έχουν χάσει λίγο την φλόγα στα μάτια, ρε παιδιά. Δεν είναι μόνο η ομάδα, είναι όλοι μας που έχουμε αυτό, την άβρα που λέω εγώ, έτσι, την ψυχολογία που πρέπει να μεταφέρουμε. Την τάβλα μετά. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα πω κάτι και θα κλείσω. Το πρωτάθλημα αυτό είναι το πιο σημαντικό της τελευταίας πεντηκονταετίας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εάν το κατακτήσει ο Ολυμπιακός, θεωρώ με βεβαιότητα ότι γυρίζουμε στο σκοταδισμό και στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, όπου μια ομάδα έκανε κουμάντο
υποδουλώνοντας όλες τις υπόλοιπες με μέσα οικονομικής εξαφλίωσης. Μέσω της οικονομικής εξαφλίωσης. Να πάρει την Νόβο Μαρινάκης για να δούμε πόσο περήφανοι είναι οι ιδιοκτήτες των ομάδων κοντά και μακριά από την πόλη. Πόσο περήφανοι είναι και θα το ανεχτούν αυτό το να πράγμα. Σου απαντήσω, πόσο, να σου απαντήσω. Να δω, περιμένω να δω, περιμένω να δω, να πει. Περιμένω. Δεν χρειάζεται, Κωστά, να σου απαντήσω. Από τις 13 ομάδες που ρωτήθηκαν, μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Βόλος ήταν κατά και ο Πανετολικός. Όλοι οι υπόλοιποι περιμένουν να δουν πόσα θα να πάρουν. Να δούμε και αν πρόσεξε, κάποιοι είπανε, δεν πάει να είναι, λέει, και όποιος να είναι, οκ, καταλαβαίνουμε. Κάποιοι είπανε, είναι ανεπίσημο, θα τοποθετηθούμε στα αρμόδια όργανα. Είναι ανεπίσημο να το δούμε, τι να δείτε. Εγώ ρωτάω άλλο πράγμα και κλείνουμε γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Ναι, εννοείται. Αν την έχει πάρει ο Μαρινάκης, θα μας το πούνε, ναι. Αν ήδη είναι, ή αν δεν την πάρει αυτός και είναι ένας άλλος μπροστινός, θα ξέρουμε. Ήδη εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει η δουλειά. Αυτό λέω εγώ που είμαι τρελός, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Δεν είναι τόσο εύκολο λόγω των χρεών. Κατάλαβες. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να πάει να την πάρει. Άρα. Πρέπει να είναι ο ίδιος, γιατί τα χρέη είναι υπέρογκα. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει ποιος δεν είναι αυτά τα ποσά. Έλος πάντων. Έγινε. Κράτε. Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεν μας πέφτει με τίποτα η διάθεση και η τρέλα και το πάθος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Κωνσταντίνε, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το διάβασα και δεν ξέρω. Λοιπόν, θα υπάρχουν, λέει, οι Ράμπο που θα βιντεοσκοπούν τις κερκίδες. Μάλιστα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει σύστημα που να μπορεί ουσιαστικά η αστυνομία να ελέγχει όλες τις κερκίδες και να είναι επίσημο αυτό και να ξέρεις ότι γίνεται παντού. Θα υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές και θα πηγαίνουν όπου γουστάρουν για να βιντεοσκοπούν και όχι όλο το γήπεδο. Αυτά είναι πολύ ύποπτα. Όταν κάποιος δηλαδή πάει και βιντεοσκοπεί όποια γωνία του γηπέδου θέλει, όποιους φιλάθλους του γηπέδου θέλει, οι άλλοι τι γίνονται. Οι άλλοι είναι χαμένοι στο διάστημα, έτσι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα απολύτως. Εσύ τι λες. Πέρσι δεν υπήρχαν άσχετοι δεν υπήρχαν που βιντεοσκοπούσαν κάθε μας στιγμή περιμένοντας να κάνουμε την κουτσουκέλα. Σίγουρα. 100% σου λέω. Μα η φωτογραφία που βγήκε μέσα από αυτόν τον τρόπο. Επίσης κάτι άλλο. Υπάρχει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Και εκεί που υπήρχε και έγιναν τα πεσήματα και τα κλωτσομπουνίδια, γιατί ήταν όντως κλειστό το κύκλωμα και δεν έγραψε τίποτα με κάτι πλατανιάδες. Λέω εγώ. Εδώ σε θέλω. Αντί να ενεργοποιήσουν τα συστήματα που ήδη υπάρχουν στα γήπεδα, θέλουν να φέρουν, λέει, και Ράμπο. Άλλα. Ράμπο. Ράμπο. Είναι ο Ράμπο, η Ράμπη είναι ο πληθυντικός, τους Ράμπους. Ναι, 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 τα ραμπάκια. Λοιπόν, το βασικό σε όλα, γιατί αυτό που είπε ο προηγούμενος λίγο με προβλημάτισε, εμείς δεν έχουμε να χάσουμε απολύτως τίποτα. Είμαστε κυρίαρχοι, είμαστε πρωταθλητές και πάρα πολύ ισχυροί σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν πά να γίνει οτιδήποτε. Δεν ξαναγυρίζουμε πίσω. Έτσι ακριβώς. Αυτό θέλω, παιδιά, να καταλάβουμε όλοι. Αυτό που λες, φιλάρετε, είναι πάρα πολύ λίγα μπροστά στην οικονομική δύναμη που μπορεί να κρατήσει. Δεν είμαστε όπως παλιά που μας τραβούσαν τη σφαλιάρα και ζαλιζόμασταν. Όχι, βέβαια. Ούτε με κρατούσαν δέσμιο με τα χρέη ή που μου δίνανε ένα ξεροκόμματο, μια χορηγιούλα και ήταν όλα οκ. Okay. Πέρασαν ανεπιστρεπτοί, παιδιά. Αυτό επίσης προσπαθούν, συγγνώμη φιλάρετε που σε διακόπτω, αλλά προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο κλίμα φόβου, διότι αν εμείς είμαστε με τη φλόγα στα μάτια, με αυτοπεποίθηση, ενωμένοι, τρελαμένοι όλοι, δίπλα στην ομάδα, δίπλα στον Ιβάν, δίπλα στον σύλλογο, με το ΠΑΟΚ TV, ναι, με τις διαφωνίες μας, με την κριτική μας, αλλά ενωμένοι όμως και όχι διχασμένοι, δεν μπορούν, ό,τι, τι θα κάνουν, ό,τι και να κάνουν, θα κάνουν έσχη, το ξέρουμε, αλλά δεν μπορούν να με κουνήσουν, το βουνό δεν κουνιέται. Αλλά δεν γυρίζει ποτέ πίσω το ποτάμι, ναι. Ακόμα και αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν τελειώνει απολύτως τίποτα. Είναι ένα τσουνάμι που έρχεται να συμπαρασύρει τα πάντα με μια φοβερή αλλαγή, με μια φοβερή ανατροπή με όλα αυτά που είπες. Με τα
με το ΠΑΟΚ TV, με όλες τις υποδομές που έχουν γίνει και γίνονται, με το καινούργιο γήπεδο που χρειάζεται να ολοκληρωθεί. Με τη νέα τούμπα που έρχεται. Βέβαια, βέβαια. Και εκτός από όλα αυτά, δείτε λίγο και τον άλλον από την άλλη μεριά τι κάνει. Το να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να το παίξει βερβένα γάς, δεν το έκανε για μας. Όχι βέβαια. Το έκανε για τους δικούς του. Και δείχνει στην ουσία, δείχνει έναν φόβο, φίλε. Στην ουσία δείχνει μια ανασφάλεια, δείχνει μια πρεμούρα να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ τώρα και κάνω κουμάντο. Έλα, μολόν λαβέ. Αυτό είναι, φίλε. Αυτός ο φόβος δείχνει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει αδύνατα σημεία. Τα 35 εκατομμύρια δεν τα χρησιμοποίησε. Λέγαν όλοι θα πάρει τώρα τους μεγάλους παίκτες. Καλά, καλά, είδαμε. Okay. Δεν ήρθε κανένας. Γιατί? Γιατί χρειάζεται τα χρήματα. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, φίλε. Να πω κάτι και να κλείσουμε, φιλάρετε. Όταν ήταν πραγματικά ισχυροί αυτοί, σε όλα τα επίπεδα, δεν εμφανιζόντουσαν πουθενά. Φυσικά. Δεν χρειαζόταν να σουλατσάρουν με πουρα μες στην πόλη. Και εκεί ήταν που φοβόμουν. Να φοβάσαι τον αντίπαλο και τον εχθρό, όταν δεν υπάρχει ανάγκη να επιδείξει με τέτοιο τρόπο. Αυτό είναι τελείως, δηλαδή, είναι απροκάλυπτο ότι εδώ είμαι. Δεν χρειάζεται. Τον φοβάσαι όταν είναι αόρατος, φίλε. Δεν θυμάσαι μεταφορές Κυριάκος. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα υπήρχε μια πρεμούρα να δείξετε και τι έγινε. Μια μάντρα. Μια μάντρα με παλιοσίδερα. Αυτό. Αυτό. Φιλιά. Φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τη Βαλανιδωράκη. Έλα Βασίλη μου. Θα είμαι λίγο σύντομος, βέβαια πήρα μόνο και μόνο να πω για την κίνηση που έκανε ο Ιβάν στον Αβινάκη. Λοιπόν, αυτό με κάνει να νιώθω υπερηφάνεια για μία ακόμα φορά, γιατί είμαι υπερήφανος ΠΑΟΞΙΣ, έχω έναν λαό υπερήφανο. Οπότε έχουμε έναν πρόεδρο που πουλάει πολύ ρελά και μέσα σε λογικά πάντα πλαίσια. Θέλω να πω το εξής. Μπράβο στον Ιβάν, το μόνο που θέλω από το λαό του ΠΑΟΚ είναι να τον στηρίζουμε όπου κι αν βρίσκεται και ό,τι κι αν κάνει φυσικά προς το συμφέρον του ΠΑΟΚ και του τόπου. Λοιπόν, κλείνοντας... Απλά Βασίλη μου, δεν θέλω να στο χαλάσω. Τα μπινελίκια ήταν για τις κάμερες και όχι για τον Αβγενάκη. Και εμένα θα μου άρεσε αυτό το σενάριο, γιατί... δεν τους γουστάρω, ούτε αυτούς, ούτε τους προηγούμενους, ούτε τους επόμενους, γιατί για πολλούς λόγους, αλλά τελικά δεν ήταν αυτό που παρουσίασε το συγκεκριμένο site. Ότι έβρισε τον υπουργό ή του είπε φύγε από εδώ ή δεν θα γουστάρω να σε δω. Δεν ήταν. Θέλω όταν μιλάμε παοκτσίδικα να μιλάμε καθαρά και έντιμα. Ήταν η παραπληροφόρηση ήταν... αυτών δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση, ναι, ναι. Καταρχήν. Αυτός που έβγαλε αυτό με τον τρόπο εκείνο ήθελε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του δικού του site, ήθελε να παρουσιάσει αυτή την πλευρά. Για να είμαστε όμως αληθινοί, δεν ήταν αυτό που ήθελε αυτός να περάσει. Για τους δικούς του σκοπούς. Εμένα, Κωστή μου, μου άρεσε η κίνηση που έκανε. Για τις τηλεοπτικές κάμερες, ναι, ναι. Πρόσεξε, και έστω και για τις τηλεοπτικές κάμερες, η κίνηση αυτή απέδειξε ότι είναι ένας άντρας σοβαρός. Είναι αρσενικός, φίλε, παντελονάτος, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Οπότε, έτσι, μπράβο, χιλιάδες. Και ο ΠΑΟΚ είναι ο πιο τυχερός λαός αυτή τη στιγμή που έχει ένα τέτοιο πρόεδρο που δεν εκκρεμεί τίποτε, δεν μπορείς να το πιάσει ούτε μια τρίχα. Ό,τι υποσχέθηκε μέχρι τώρα το έχει τηρήσει. Ό,τι έχει πει και αυτά που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί θα γίνουν, να το ξέρετε. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τη νέα τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα είναι μέσα στις 20 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά μέσα σε ένα πρωί, Βασίλη και φίλοι μου. Κωστή μου και προς το λαό του ΠΑΟΚ, αυτό που γίνεται, να σου πάρουν το διαβατήριο, να κρεμούν καταδικαστικές δικαστικές αποφάσεις, λοιπόν εις βάρος σου, ο δικός μας αντιθέτως είναι ένα αφαιρέγγιο πρόσωπο, μόνο που πρέπει να μας κάνει είναι να μας ενώνει και τίποτε άλλο. Κλείνοντας, θέλω να πω για την ομάδα μου, παιδιά, κάντε υπομονή όταν ήρθε ο Τσέσκου, ο Στέσουτ, Πανιόνιος, Λάστα, Λιβαδιά, έκανε το χειρότερο ξεκίνημα και είδατε τα αποτέλεσματα. Ας δώσουμε και σε αυτόν τον άνθρωπο την ευκαιρία να γίνουμε ξανά πάλι μπαμπλούχοι και όχι απλά από τους αθλητές. Γεια σου Βασίλη! Φιλιά! Πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζοντας ότι το νούμερο ένα συνεργείο στην πόλη είναι η Ελλάς Auto Service, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, Φανοποιείο, Βαφείο, Καλύμπρα,
Τμήμα υγραεριοκίνησης, ελαστικών, τα πάντα όλα. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Αφήνετε και το αυτοκίνητό σας εκεί, σας δίνει άλλο αυτοκίνητο η οικογένεια Χατζόπουλου για να μπορέσετε να μετακινηθείτε. Με την εμπειρία της Ελλάς Σέρβις, κορυφαίας οδικής. Πολλά χρόνια δίπλα στο αυτοκίνητο και εκεί θα βρείτε την υγεία σας. 47-43-12 με το 23-10 μπροστά, Ελλάς Auto Service. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, 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 πάμε, πάμε, πάμε! Εδώ είμαστε, 100% καταπληκτικό βατσοκορχοπιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, πάμε στις γραμμές που περιμένει ο κόσμος. 23-10-287-888 έρχονται σπουδαία δώρα την ερχόμενη εβδομάδα. Και από την ηλεκτρονέτ και τραπέζια θα δώσουμε και μπλουζάκια έχουμε έτοιμα και πολλά, 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 πολλά. Να είστε εδώ και εισιτήρια φυσικά για τα μας του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Πάμε στις γραμμές μας. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το παιδί. Καλημέρα. Γεια σου Φεράκο. Είμαι ο Ανδρέας. Έλα ρε Ανδρέα, Νιου Γιόρκ, πού είσαι ρε φίλε. Μεγάλε. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Μεγάλε, αγόρι μου. Τι ακούω Μαρινάκηδες και Νόβα και το Μπουχές. Πάω κτιβί μεγάλε. Έτσι, έτσι. Είδατε, έβαλες. Πάω κτιβί. Ανέβαλα λέει, ανέβαλα λέει. 5,5 δολάρια. Τι είναι αυτός. Πρώτος είσαι. Τι είναι αυτός. Τι με λες Μαρινάκηδες και Μπουχές σας και Νόβα. Πάω κάρα. Εσύ Κουστάκη, που είδα, έχω να δω τον ΠΑΟΚ πολλά χρόνια. Ζωντανά, ναι, διαζώσεις. Τι φανατική είναι ρε. Πολύ αλλιώτη και πριν 40 χρόνια. Και μέχρι και θύρα 1 και θύρα 2 χοροπηδάει. Πρώτα δεν χοροπηδούσα. Βέβαια, όλος, όλο το γήπεδο, όλο, όλο το γήπεδο, όλο το γήπεδο. Ρε πώς αλλάξατε. Ρε τι ωραίο σε αυτό το ΠΑΟΚ TV αγόρι μου. Τι ωραίο το ΠΑΟΚ. Είδες, ειδικά για εσάς του εξωτερικού. Για εσάς το εξωτερικό, Ανδρέα, που είστε τόσο μακριά, μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη. Και θα γίνει ακόμα πιο καλό, να ξέρεις. Το αντένα είχα εγώ, είχα το αντένα και δεν έδειχνε τις τούμπες τα παιχνίδια. Να το ξέρετε, ναι. Να τα ακούσετε όλοι στην Ελλάδα. Εγώ είχα να δω ότι τον ΠΑΟΚ από τον Ντόρτμουντ που έπαιζε χρόνια. Τι είναι αυτή η φίλα, τι είναι. Τρέλα, έτσι. Σεισμός, ρε. Αυτά δεν γινόταν πρώτα. Σεισμός στο κήπεδο. Σεισμός. Σεισμός. Μπράβο. ΠΑΟΚ TV, φιλαράκο μου. Όλοι να βλέπουν. Με πεντέψα. Ξέρεις πόσο τα τσιγάρα εδώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Για πες. 13 δολάρια. Κόψ το αγόρι μου, κόψ το να βρεις την υγειά σου. Το κόψα, το κόψα εκεί 4 χρόνια, το κόψα καπνίζω βέιπ, βάρο. Μπράβο, μπράβο Αντρίκο μου. Με τον ασμό. Να είσαι καλά αδερφέ μου. Τι είναι αυτός ο Σαββίδης. Ρε αγόρι μου, ο Σαββίδης αγκαλιάζει τους παίχτες. Με στο πούλμαν, τους βλέπω. Τι είναι αυτός, τι πρόεδρα έχουμε ρε. Γεια σου Ανδρέα μου, να είσαι καλά αδερφέ μου, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Σαν σήμερα, έφυγε ο μεγάλος, ο σπουδαίος Στέλιος Καζαντζίδης. Δεν θα φύγουμε έτσι, να ξέρετε. Εγώ θα βάλω το κομμάτι που το θεωρώ ύμνο και μιλάω για το υπάρχο. Με αυτό θα φύγουμε σήμερα, να τιμήσουμε τον τεράστιο, για πολλούς, τον κορυφαίο Έλληνα τραγουδιστή, τον κορυφαιότερο. Εγώ τους βάζω μαζί με το Στράτο, είναι η διάδα, έτσι, η ιερή διάδα. Καλημέρα σας, ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το. Κωστή, με αφορμή τον Ανδρέα, για όσοι είμαστε παόκια, ειδικά όταν είναι στο εξωτερικό, ξέρεις τι υπόθεση είναι, φίλε, τώρα με 5,5 δολάρια, με 5 ευρώ να βλέπεις το παιχνίδι. Δες πως έκανε ο άνθρωπος, δηλαδή από τη χαρά του και από την τρέλα του. Ψάχνεις να βρεις εκεί κάποιο χώρο, έψαχνες για να δεις ποιος δείχνει το παιχνίδι και να δεις την καψούρα, να δεις την αγάπη. Και τώρα με παίρνει, όπου και να είσαι, σταματάς με ένα αλάπου εθνική οδό, ταξιδεύεις δαλικέρες, ναυτικός, τα ξαναλέμε. Είναι η μεγαλύτερη υπόθεση, φίλε. Τι είναι, ένα πακέτο τσιγάρα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Μεγάλη υπόθεση. Κοίταξε, για τα παιδιά του εξωτερικού ειδικά. Αυτό είναι επανάσταση, φίλε. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Είναι τεράστιο. Το λέω συνέχεια, θα το αφομοιώσουμε και ελπίζω να παίξω και ένα μικρό ρόλο για να μπορέσετε να καταλάβετε τι μεγάλη υπόθεση είναι αυτή. Θα είμαι πολύ χαρούμενος αν το καταφέρω. Γι' αυτό και έτσι, το λέμε και εμείς. Το λέμε κάθε μέρα, το λέμε. Είναι η δική μας ανώθευτη, ευθεία απάντηση, καθαρή, παοκτσίδικη, σε όλα αυτά που τόσα χρόνια μας ταλαιπώρησαν.
Μας κράτησαν ψάγρυπνου τη νύχτα, τις αδικίες, την υποτίμηση, την ισοπαίδωση, όλα αυτά που είναι τώρα ένας τρόπος να υπάρχει εκοφαντική απάντηση. Πάμε τώρα στο αυριανό παιχνίδι. Αυτός είναι ο εφιάλτης τους, να ξέρετε. Πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Εμάς δεν μας νοιάζει ποιοι θα παίξουν. Ο προπονητής τους βλέπει κάθε μέρα, αυτός ξέρει παραπάνω. Εμάς μας ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει αυτοί που θα μπουν μέσα ακουστοί, να μπουν σαν να χάνουν 2-0 το παιχνίδι και να σκυλιάσουν αυτό το μαχαίρι στα δόντια. Αυτό. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο σαν να χάνει συνέχεια. Και 3-0 να κερδίζει σαν να χάνει συνέχεια. Κυνήγει στην μπάλα καμιά χαμένη μονομαχία. Πρώτη στην μπάλα με πάθος. Τελείωσε. Αυτό. Αυτό και θα πάνε φίλε. Άκουσε με Στέλιο. Τι λέμε κάθε φορά. Πηγαίνουν περίπατο όλα τα συστήματα. Ό,τι και να παίξεις. Αν είσαι πλαδαρός, αν είσαι οκνηρός, αν πηγαίνεις χαλαρός, ψιλομύτης, αν δεν πηγαίνεις με πάθος και τρέλα, πάει περίπατο φίλε. Ό,τι θυμάσαι, και να παίξεις. Εμείς δεν είμαστε, με όλους τους παίκτες. Θυμάσαι τι είχε πει ο Πασχαλάκης, ό,τι που τον είχε πει όλος μέσα στο Βουλκανιστάν, θα πάει. Αυτό φίλε, μα αυτό που σας είχα μεταφέρει. Αυτό. Να πεις μέσα κατά τους φας. Αυτό που σας είχα μεταφέρει. Δεν είναι. Αυτό που είδαμε πέρσι από τον Πασχαλάκη, από το Μάτος, από το Βαρέλα, ναι. 35 ναι. fucking years, ναι. από τον Αντρέ, από τα παιδιά, όλα. Αυτό θέλουμε να δούμε. Και να ξέρετε, αν είμαστε έτσι, δεν να έχουμε να φοβηθούμε κανέναν φίλε. Κανέναν. Εννοείται, γιατί τα κοράκια είναι ψηλιασμένα, προετοιμασμένοι να ανοίξουν και χωρίς κόσμο και το σκληρό παιχνίδι. Και με αυτό τον παγλαμά. Ακούς, και το σκληρό παιχνίδι και τις καθυστερήσεις τους και τα κορδελάκια τους. Όλα. Και δικά μας τραβώσει το παιχνίδι, θα είναι διατεθειμένοι να κάνουν ακόμα περισσότερα. Γιατί έχουν δείξει τα δείγματα. Από τις πρώτες αγωνιστικές φαίνονται αυτοί πως πάνε. Αυτοί θέλουν από την αρχή να πάρουν κεφάλι, να ανοίξει βαθμολογικά η ψαλίδα. Είδες, δεν τους άφησαν την πρώτη αγωνιστική με το πέναλτι. Του Αστέρα Τρίπολης το κάνανε αβαβά, δείχναν τον Νίλς Χόλγκερσον και στούντιο Φούσκι και στρουμφάκια στο ΒΑΡ. Δεν τους άφησαν να μείνουν πίσω. Και βγαίνουν και κλαίνε και από πάνω, χωρίς τσίπα, χωρίς... Μα είναι μαστόρια στην προπαγάνδα, ναι. φίλε, είναι οι ιδρυτές. Αυτοί έχουν ιδρύσει. Είναι σαν να μιλάει ο Προμηθέας για τη φωτιά, αδερφέ. Αυτοί έχουν το franchise. Αυτοί έχουν... Σε αυτό το πράγμα το ίδρυσαν και το έκαναν επιστήμη. Σε αυτό το πράγμα δεν υπάρχουν δεύτεροι. Άστο, μην το συζητάς. Αύριο με την νίκη και ένα καλό και γρήγορο. Ρίχτο. Λέει ένα φιλάρα και κάνει θεραπεία. Εσύ Θανάση, λέει, γιατί η κοιλιά σου είναι πιο μαύρη λέει, από το υπόλοιπο σώμα. Γιατί είναι πιο κοντά στον ήλιο. Αυτά τα μικρά τα υπέροχα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι, καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ακούτε. Βεβαίως. Το όνομά σας. Λοιπόν, Τάκη με λένε. Τάκη, ωραία. Καταρχήν δεν χρειάζεται πληθυντικό, κύριε Τάκη. Πόσο χρονών είστε. Πολύ μεγάλος. Πόσο μεγάλος, δηλαδή. Κοντά στα 80. Και τι, μια χαρά. Μια 20ετία μπροστά είναι δική σας. Λοιπόν, αυτό που ήθελα εγώ τώρα... Εμένα να μου μιλάτε στον ενικό όμως. Εγώ θα σας μιλάω στον ενικό. Λοιπόν, εκτός από όλα αυτά που ακούω και τα ακούω συνέχεια εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Και τελευταία. Και περισσότερο. Όχι, εντάξει. Αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσουμε ή δεν ξέρω. Μπορεί λοιπόν, και να είναι όμως. Αναρωτήθηκε στην αρχή της εκπομπής περίπου για τη 13 που για την Παρασκευή. Παρασκευή και 13, ναι. Ναι. Είναι λοιπόν, μια ημέρα που είχε γίνει... Είναι ημέρα... Που είχε γίνει στην Αμερική μια μεγάλη σφαγή. Όχι. Καμιά σχέση. Για πείτε. Έχει να κάνει με τους Ναΐτες Υπότες. Α, μάλιστα. Από εκεί Ναΐτες Υπότες δηλαδή. Ήταν αυτό το τάγμα με το σταυρό που είχαν μπροστά. Ναι. Και πολεμήσαν στις σταυροφορίες. Ναι. Ήτανε πολεμιστές και λοιπά. Και συγχρόνως ήταν και οικονομικοί, είχαν γίνει μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες. Λοιπόν, μετά από καιρό μπήκαν στο μάτι, ας πούμε, ορισμένων εκείνη την εποχή και επιστρέψαν στη Γαλλία. Αχα. Και, ναι βέβαια, και εκεί πέρα τους κατασφάξαν όλους οι Γάλλοι, να πούμε. Και από εκεί μετά... Αυτοί ήταν οι οποίοι ήταν οι πρωτοπόροι που ίδρυσαν το τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα. Ήταν γύρω στο 1300 κάτι. Και ήταν μια μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και από τότε... Έμεινε. Η Τρίτη δεν έχει καμιά σχέση με τις δεκαετίες. Όχι, η Τρίτη είναι δική μας. Εμείς το λέμε το Τρίτη και δεκάτη. Ναι. Η Παρασκευή είναι η μέρα 1303, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, τότε έγινε η μεγάλη καταστροφή αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μια ιστορία πολύ μεγάλη, γιατί
να είτε σονομαστήκανε γιατί είχαν καταλάβει τον ναό στην Ιερουσαλήμ. Μάλιστα. Και είχαν και ξέρανε πολλά μυστικά. Και για τα Ευαγγέλια τα οποία δεν μπήκαν μέσα στο καινούριο, στην καινούργια Καινή Διαθήκη και αναφέρουν πολλά πράγματα. Ότι μπορεί να κατήχαν και το Δισκοπότηρο. Μάλιστα. Και έχει, έχει πολύ πολλά. Πολύ ενδιαφέροντα να μην τα λέμε. Από εκεί προέρχεται λοιπόν. Μάλιστα. Ναι, ναΐτες υπότες. Είναι πάντως ναι. Είναι ξενικό, είναι αγγλοσαξονικό, είναι, δεν είναι δικό μας. Έτσι, εμείς λέμε Τρίτη και 13. Λόγω της πτώσης της Κωνσταντινούπολης. Πολλές φορές, καμιά φορά ο κόσμος διορθώνει κάτι που όταν δεν είναι βολεύει, ας πούμε, αμέσως λένε αυτή είναι η αλήθεια. Άλλο τώρα τι λέμε εμείς. Αλλά περισσότερο για να μην πάει εκεί το πράγμα, έχει να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ λοιπόν, ωραία. Ξέρω, με τους ναΐτες υπότες λοιπόν. Επειδή σε βλέπω ότι γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι όχι. Γνωρίζουμε. Υπάρχει βιβλίο για τους ναΐτες υπότες, λοιπόν, που είναι πολύ κατατοπιστικό και μπορεί μέσα να δει κανείς πολλά πράγματα, πολλά. Αλλά αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, ότι είναι η Παρασκευή, αυτό που έχει να κάνει... Εμείς έχουμε την Τρίτη λόγω της... με τον αριθμό 13. Εμείς 29... λέμε Τρίτη και 13. Ναι. Ναι. Εμείς έχουμε το Τρίτη λόγω της πτώσης της πόλης, έτσι, το Τρίτη, γι' αυτό. Ωραία, αλλά... να είστε καλά. Γεια σας, εγώ ευχαριστώ και να ξαναπάρετε. Πάμε στις τρεις γραμμές. Καλημέρα σας. 29 Μαΐου, ναι, 1453. Καλημέρα, ναι. Πήραμε σειρά να μιλήσουμε. Τι έγινε ρε Γιώργο, τι έγινε, παρά 10, τι σημαίνεις, ένας φούρνος γκρεμίστηκε σήμερα. Ένας φούρνος. Όχι, είπα να σας αφήσω να με... να με προσπεράσετε. Είπα τόπος τα νιάτα. Ένας φούρνος γκρεμίστηκε, όχι κάηκε, γιατί καίγονται φούρνοι και είναι δυσάρεστο. Όχι, λέω. Όχι, πρέπει να αλλάξουμε και τις παροιμίες με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Να λέμε λοιπόν, να... όλα θα πάνε καλά από τη στιγμή που πήρε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο από τη Νέα Υόρκη ο ταξιτής. Το φιλαράκι μας ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, ναι. Είχε να πάρει καιρό. Έτσι τον έχω βαφτίσει. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ταξιτής. Σκέψου φίλε, πόσο μακριά είναι και μας ακούει. Πολύ συγκινητικό. Αυτοία, αν συγκινείσαι. Ξέρεις, οι άνθρωποι αυτοί όλοι, στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ανθρωπότητα, το πόσο χαρήκανε να βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα. Οξυγόνο, τεράστιο, Γιώργο. Ειδικά για αυτούς που δεν έρχονται. Ο Ανδρέας έχει να έρθει χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολλά χρόνια. Οξυγόνο είναι, μην το συζητάς. Είναι οξυγόνο. Εδώ είσαι από την... παράδειγμα τον πατέρα σου, κατεβαίνει κάτω στην πατρίδα του και ξαναγεννιέται. Ακριβώς. Έτσι είναι. Ακριβώς. Σαν τον τόπο που γεννήθηκες δεν υπάρχει. Ακριβώς. Κακά τα ψέματα. Διευκρινίζουμε κάτι Γιώργο. Με αυτό το μαραφέτη, με αυτά τα 499, μπορείς όπου και να βρεις. Σκεφτείτε ας πούμε ότι κάποιος είναι στο Βόρειο Πόλο, σε ένα εγκλού μέσα σε ένα φυλάκιο και φυλάει μια κεραία. Μπορεί να βάλει και να δει τον ΠΑΟΚ. Κάποιος που με την ταλίκα του ταξιδεύει στη Λαπωνία, ξέρω εγώ, στην Ισλανδία, οπουδήποτε, στην Αυστραλία, σε ένα μικρό νησάκι. Όπου υπάρχει ίντερνετ, κάνεις έτσι και ανοίγεις μια πόρτα και βάζεις τον ΠΑΟΚ μέσα στη ζωή σου. Πιστεύω ότι αργότερα πολλές ομάδες θα ακολουθήσουν αυτό το σύστημα. Να είσαι βέβαιος. Πρωτοπόροι ήμασταν πάλι. Γιατί γύρισε, διάβασε σε μία εφημερίδα προχθές, σε μία αθλητική. Ναι, λέει, μιλάει τώρα λέει, και ο Μπέος με 1200-1300 εισιτήρια. Δεν είναι μόνο ο Μπέος. Όταν θα πάει η δικιά μου η ομάδα, το ΑΒ η ομάδα, να παίξει στο Βόλο, θα πάρει αυτό το νταλαβέρι, θα δώσει τα λεφτά του, θα δει την ομάδα του. Βέβαια. Χωρίς να τα δίνει σε κανένα περίεργο που μου κονάει το χέρι. Αυτή είναι η ιστορία. Εδώ παιδιά είναι μια, είναι Γιώργο μου, είναι αυτό που τόσα χρόνια λέμε, που λέγαμε και τι μπορώ να κάνω εγώ για αυτό που μου έχουν επιφυλάξει. Που με αδίκησαν, που με υποτίμησαν, που μου κλέψαν πρωταθλήματα, που με έσφαξαν με τη διαιτησία, που μου μίλησαν υποτιμητικά, που δεν με θεωρούσαν αντάξιο για να τους κλέψω. Για να τους πάρω τα πρωταθλήματα αυτά που μου είχαν κλέψει. Εδώ ρε Κώστα, με την χρυσή ομάδα που είχαμε, όπως είπε και ο μεγάλος Δωμάζος, ότι του κλέψανε του ΠΑΟ τα πρωταθλήματα το 70 και τα λοιπά. Όταν κατέβαινε υπήρχε αυτή η ομάδα. Αλλά είπαμε, ήμασταν επάνω Θεσσαλονίκη, ήμασταν επάνω η Καστοριά, ήμασταν επάνω η Ξάνθη π.χ. Για αυτούς υπήρχε μόνο η Αθήνα.
και ακόμη αυτό πιστεύουν και ακόμη αυτό θεωρούν, ότι Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Δυστυχώς κύριοι, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Η Ελλάδα είναι η Κρήτη, είναι όλα τα νησιά, φυσικά, όλη φυσικά. Η Βόρεια Ελλάδα, αυτό όλη, θέλαμε, όλη η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Υδροκέφαλο, ήταν τόσο ωραία αυτός που το σκέφτηκε, υδροκέφαλο κράτος, συγκεντρωτισμός, έτσι. Όλα εκεί. Όλα και, εκεί. Ακόμη, και ακόμη αυτό θέλουν να είναι, δεν υπάρχει. Μοιράζει. Βλέπεις, άμα θα πάρεις και παρακολουθήσεις ειδήσεις στα όλα τα κανάλια, η μόνη η οποία βγάζει και έχει την αθλητική εφημερίδα, επειδή είναι κρατικό και τους πιέσανε πολύ, είναι η ΕΡΤ. Πάρε το Α, αυτός ο... που λέει τα... τις ειδήσεις. Κάτσε ρε, έστειλε μήνυμα. Τηλεφωνάκι, τηλεφωνάκι, εγώ αυτό κάνω. Τηλεφωνάκι. Για ποιο λόγο, νομίζω, τι είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι στο Sky τη βάλαν τη Metrosport και τη Forza. Νομίζω ότι βάλανε. Θα το δω, θα το δούμε. Εδώ είμαστε, δεν να πάρουμε. Δεν, σταμάτησα να τους βλέπω. Για πολλούς λόγους, για πολλούς. Καταρχήν για το Open, και ότι πρέπει εμείς οι φίλαθλοι, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, να υποστηρίξουμε το Open. Έγινε, πάτε Γιωργάρα μου. Έγινε, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ, πάμε δύο γραμμές ακόμα. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Πέσαμε, πάμε στην μεθ επόμενη. Καλημέρα, τελευταία και τέλος. Παρακαλώ. Ναι, πέσαν και δύο. Πέσαν και δεν πειράζει. Θυμίζουμε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εκπληκτικές γεύσεις, 705-750 τα καλύτερα κρεατικά. Εκεί απέναντι το Μασούτι θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Πολλά χρόνια τώρα, σε ένα πλήρως ανακινησμένο χώρο. Κλιμάρτ, οτιδήποτε έχει να κάνει με κλιματισμό, ψύξη, θέρμανση, ο Κώστας και ο Σες γνωρίζει. Τηλεφωνείτε στο 2310-917-646, κλείνετε ραντεβού, έρχεται, βλέπει τι πρέπει να κάνει και σας περνάει το μηχάνημα και ησυχάζεται. Και βέβαια για την τέντα, για την αντιανεμική ζελατίνα, για την πέργολα, τέντα home 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, ιδανικοί πρωτομάστορες στην τέντα. 430-011 για ανατολικά, 682-369 για δυτικά. Η δουλειά που έχει γίνει στο ΠΑΟΚ TV είναι εξαιρετική και θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Είναι η δική μας απάντηση. Είναι ένας καφές. Ένας καφές τη βδομάδα. Αντί να πιούμε τον έναν καφέ, θα βάλουμε το ΠΑΟΚ TV να δούμε την ομάδα. Είτε έχουμε διαρκείας, είτε έχουμε την κάρτα για να μπαίνουμε δημοσιογραφικά, είτε θα το δούμε σε καφετέρια με φίλους. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Εκεί. Αυτή είναι η δική μας απάντηση. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το νούμερο, όσο μεγαλύτερη είναι η απάντηση του κόσμου, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο φόβος τους. Διότι εδώ δεν μπορούν να βάλουν χέρι. Δεν είναι ούτε διαιτησία, δεν είναι ούτε Super League, δεν είναι FIFA, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι Nova, δεν μπορούν εδώ. Άρα λοιπόν έχουμε εμείς έναν ανώθευτο, άμεσο, αγνό τρόπο να πούμε εδώ είμαστε. Σε αυτό που ετοιμάσατε, σε αυτό που νομίσατε ότι θα ετοιμάσετε για μας, αυτή είναι η δική μας απάντηση. Θα σας κουράσω με αυτό, να ξέρετε. Θα λέω κάθε μέρα. Πρέπει να καταλάβουμε τη σημασία του. Πρέπει να καταλάβουμε την αξία της απάντησης αυτής. Αυτό, Zoom σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, σας φιλώ γλυκά. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Νίκη αύριο στο Περιστέρι. Νίκη, δεν μας νοιάζει ο τρόπος. Δεν μας νοιάζει το σύστημα. Θέλουμε να δούμε πάθος και τρέλα από το πρώτο δευτερόλεπτο από αυτούς που θα επιλέξει ο Φερέιρα. Στήριξη στον καινούριο προπονητή. Ναι, ο άλλος ήταν ένας εξαιρετικός, φίλε, ισορροπιστής. Ισορροπιστής, ψυχολόγος και διαχειριστής. Είχε τρία πολύ σημαντικά πράγματα. Φεύγουμε με μεγάλο Στέλιο Καζατζίδη, που σαν σήμερα το 2001, στις 14 Σεπτεμβρίου, έφυγε στα 70 του. Ο μεγάλος, ο αδευτέρωτος Στέλιος. Φεύγουμε με αυτό.